Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη διάλεξη θα δούμε κάποια οργανωτικά θέματα σχετικά με το μάθημα και το εργαστήριο και επίσης θα κάνουμε μια εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Η διάλεξη αυτή καταγράφεται προκειμένου να ανέβει στο YouTube και να είναι διαθέσιμη και σε συναδέλφους σας που δεν θα έχουν καταφέρει να τη δουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης, οι ερωτήσεις σας μπορείτε να πάσα στιγμή να τις στέλνετε στο chat. Το παρακολουθώ συνεχώς. Θα αρχίσουμε με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, το οποίο καθορίζει το σχήμα βαθμολόγησης και τις υποχρεώσεις σας σε αυτό το μάθημα. Θα κάνω share την οθόνη που φέρει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο και θα το δούμε μαζί. Το αρχείο αυτό έχει ανέβει και στο e-class, όπως θα σας δείξω προσεχώς. Άρα λοιπόν, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ακαδημαϊκό Εξάμεινο Χειμερινό 2020. Ονομάζομαι Μινάς Δασιγέννης, όπως ίσως ξέρετε. Είμαι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα μας. Και το γραφείο μου, όπου και βρίσκομαι και γίνεται αυτή τη στιγμή αυτή η διάλεξη, είναι το κτίριο K7 που ονομάζομαι, Καραμαλή και Μάνου Λοΐζου, και σας δίνω και τις συντεταγμένες. Βέβαια, λόγω των ειδικών καταστάσεων, που μας αναγκάζουν να το κάνουμε από απόσταση, η επικοινωνία μεταξύ σας και μου θα γίνεται μέσω Zoom ή άλλων σχετικών και παρόμοιων προγραμμάτων και όχι διαζώσεις. Το τηλέφωνο θα σου δίνω, αν θέλετε κάποια στιγμή να ρωτήσετε κάτι, βρίσκεται και στην σελίδα του τμήματος, όπως και το email μου. Προτιμώ να χρησιμοποιώ το mdasic@ieee.org. IEEE είναι Institute Electric Electronic Engineers, δηλαδή το Ινστιτούτο των Ηλεκτρολόγων και των Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Ασφαλώς έχω και το mdasigenis@uwmgr, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο καταλήγουν στο ίδιο γραμματοκιβώτιο. Έχει whitelist στα email το γραμματοκιβώτιό μου από αποστολής εντός του Πανεπιστημίου, δηλαδή από αποστολής του UWMGR. Γι' αυτό και όταν στέλνετε email σε μένα αλλά και σε συναδέλφους μου, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ακαδημαϊκό σας email, το UWMGR, όχι Gmail, όχι Hotmail. Για τις ώρες γραφείου μπορείτε να στέλνετε ένα email και θα, με τη διαθεσιμότητά σας και θα σας απαντάω με την ώρα του ραντεβού, του τηλεραντεβού. Γιατί λόγω της απόστασης έχουμε την ευελιξία, λόγω ότι τι γίνεται μέσω Zoom, να έχουμε πολλές πιθανές ώρες για ραντεβού, σε αντίθεση με τις διαζώσεις που ήταν συγκεκριμένες ώρες. Ώρες μαθήματος. Τρίτη, 1-3, γίνεται θεωρία. Τετάρτη, εργαστήριο. Κάθε εβδομάδα. Μην βιαστείτε όμως, θα δούμε τι θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Αύριο λοιπόν 7 η ώρα, θα πρέπει να συνδεθείτε. Δεν χρειάζεται όμως να αγχωθείτε, δεν θα έχετε κάποια εξέταση ή κάτι άλλο. Απλώς συνδεθείτε. Στην αίθουσα του Zoom που μιλάμε τώρα, την ίδια αίθουσα. Το σχήμα της βαθμολογίας. Καταρχήν, για τη θεωρία, έχουμε στο τέλος μία τελική εξέταση, στην εξεταστική του Φεβρουαρίου, όπου θα πιάσει 5 μονάδες. Θα γίνει μέσω iExams και Safe Exam Browser. Εκτός αν γίνει διαζώσεις, που αλλάζουν βέβαια λίγο τα δεδομένα, αλλά πάλι θα γίνει My Exams και ασκήσεις όπως κάθε άλλη εξέταση και θα σας δείξω στη συνέχεια παραδείγματα εξετάσεων. Θα έχουμε 3 εξετάσεις MPS, είναι ασκήσεις που το MPS είναι Minimum Programming Skills, ασκήσεις που δείχνουν ότι έχετε κατανοήσει, ότι μας δείχνετε ότι έχετε κατανοήσει βασικά skills, βασικές δεξιότητες προγραμματισμού. Το πρόγραμμα, αν
γράφει 17-19, είναι η παλιά έκδοση του προγράμματος. Ίσως δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Να ξέρετε, είναι στις 19, έχει γίνει μια αμοιβαία εναλλαγή των μαθημάτων του δικού μου και αυτό που ήταν στις 7 με 9. Άρα να το έχετε υπόψη ότι τα δύο μαθήματα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο μάθημα ήταν, το μάθημα που ήταν 7 με 9 γίνεται πιο νωρίς, 5 με 7, και το δικό μου μάθημα γίνεται 7 με 9. Και όπως απάντησε ο Παναγιώτης, μάλλον βλέπεις παλιά έκδοση του προγράμματος. Είναι δυναμικό το πρόγραμμα, συνεχώς βελτιώνεται. Για παράδειγμα, να σας πω αυτή η βελτίωση που εφηλότανε. Συνάδελφοί σας μου έστειλαν μήνυμα και μου είπανε ότι 5 η ώρα έχουν εργαστήριο ηλεκτρικά κυκλώματα και θα ήθελαν να γίνει λίγο πιο αργά. Οπότε πήρα την πρωτοβουλία και ήρθα σε συνόηση με συναδέλφους και έγινε αυτή η αλλαγή. Γι' αυτό πήγε πιο αργά, για να βοηθήσουμε σε κάποιους που ενδεχομένως έχουν κάποιο εργαστήριο ηλεκτρικά κυκλώματα να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Και αυτό γίνεται βέβαια και σε άλλα μαθήματα, δηλαδή γίνονται κάποιες αλλαγές προκειμένου να βολέψουν καλύτερα εσάς, τους φοιτητές ή και γενικότερα την διαχείριση των αιθουσών. Λοιπόν, τρεις εξετάσεις Minimum Programming Skills. Πότε? Στη δεύτερη εβδομάδα, τέταρτη εβδομάδα και έκτη εβδομάδα. Να ξέρετε, κάθε ζυγή εβδομάδα συνήθως έχετε κάποια εξέταση. Οι εξετάσεις MPS... έχει γίνει ένα λάθος, αυτό είναι 20%. Έχουν 20%. Οι εξετάσεις MPS δίνουν το 20% της βαθμολογίας, δηλαδή δύο μονάδες. Μία εξέταση iExams δίνει μία μονάδα, αυτό θα διορθωθεί. Είπαμε, είναι δυναμικά όλα τα προγράμματα. Αυτή είναι η έκδοση, η pre-final, όχι final. Εδώ λοιπόν είναι μία μονάδα δίνει η εξέταση. Έχετε μία εξέταση iExams, αλλά slash code, θα σας εξηγήσω λίγο παρακάτω, που έχει και το bullet, λαμβάνει χώρα στην 08 εβδομάδα, στην 8η εβδομάδα και πιάνει μία μονάδα. Μία τελική εργαστηριακή εξέταση κώδικα για όλους στη 12η εβδομάδα, για μία μονάδα. Και μία τελική εργαστηριακή εξέταση exams coach στη 13η εβδομάδα, για μία μονάδα. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε 6 εξετάσεις. 6. 3, 4, 5, 6. Το μάθημα τροποποιείται ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εργαστηρίων σε σχέση με την περσινή χρονιά, καταρχήν λόγω των καταστάσεων. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς όπου έχουμε μεν σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά γίνεται από απόσταση. Από την άλλη, από feedback και από τις αξιολογήσεις που μου έχετε στείλει κατά διαστήματα, όπου αρκετοί από εσάς δήλωσαν ότι είναι αχωτικό το να παραδίδει κάποιος ασκήσεις. Όπως βλέπετε, δεν παραδίδεται ασκήσεις σε αυτό το μάθημα. Βέβαια, εξετάζεστε στη γνώση των εργαστηριακών φυλαδίων σε αυτές τις 6 εξετάσεις, αλλά δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, όπως μου δήλωναν στο παρελθόν κάποιοι συνάδελφοι και λέγανε ότι είναι αχωτικό να παραδίδουν ασκήσεις και εργαστηριακά φυλάδια. Έτσι λοιπόν, όπως πέρσι στα λειτουργικά συστήματα, στο αρινό εξάμηνο, είχα μειώσει τον αριθμό των φυλαδίων, σε αυτό σταμάτησα τελείως, αυτή τη φορά στο μάθημα αρχιτεκτονική, δεν θα έχετε να παραδώσετε φυλάδιο. Τα εργαστηριακά φυλάδια όμως πρέπει να τα δουλέψετε, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια. Άρα, για δική σας διευκόλυνση, δεν χρειάζεται να παραδώσετε τίποτα, απλώς θα γίνουν οι 6 εξετάσεις. Η μέγιστη βαθμολογία του εργαστηρίου είναι 5 μονάδες. Και η μέγιστη βαθμολογία της θεωρίας είναι 5 μονάδες. Για να περάσει κάποιος το μάθημα, έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιηθούν πλήρως είναι επιτυχία στο εργαστήριο, δηλαδή 2,1 μονάδες τουλάχιστον. Επιτυχία στη θεωρία, τουλάχιστον 2,1 μονάδες. Βέβαια, δεν σημαίνει αν πετύχει αυτά τα δύο ότι έχει περάσει το μάθημα, γιατί 2,1 και 2,1, το ελάχιστο δηλαδή αν πάρει, είναι 4,2.
ως προς το 5, υστερεί. Και γιατί υστερεί? Γιατί σας δίνω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ως buffer zone το ένα μάθημα για το άλλο. Δηλαδή, το ένα κομμάτι του μαθήματος, δηλαδή το εργαστήριο, για παράδειγμα, κάποιος είναι πολύ καλός στον προγραμματισμό, να χρησιμοποιήσει την καλύτερη ίσως βαθμολογία που θα έχει στο εργαστήριο για να βοηθήσει τη θεωρία. Άρα λοιπόν, αν έχει π.χ. 3 στο εργαστήριο και 2,1 στη θεωρία, έχει περάσει το εργαστήριο. Γι' αυτό σας δίνω λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, αλλά ασφαλώς πρέπει να έχει γνώση της βασικής θεωρίας, γι' αυτό είναι και το 2,1. Αλλιώς θα έλεγα, αρκεί να έχει 5 με οποιοδήποτε τρόπο. Όμως, απαιτείται η γνώση θεωρίας, απαιτείται η βασική γνώση θεωρίας και η βασική γνώση του εργαστήριου, γι' αυτό είναι και αυτό το 2,1. Επίσης, προβιβάσιμο βαθμό, είπαμε, 5 μονάδες. Άρα, κάποιος που ενδεχομένως έχει 5 στο εργαστήριο, αλλά 0 στη θεωρία, δεν πρέπει να περάσει, γιατί πρέπει να έχει γνώση, βασική γνώση της θεωρίας. Γιατί εμφανίζονται κατά διαστήματα περιπτώσεις που κάποιος είναι πάρα πολύ καλός στο εργαστήριο, είναι πολύ καλός προγραμματιστής, αλλά δεν γνωρίζει τίποτα από θεωρία, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τη θεωρία και παίρνει 0, αυτός κόβεται. Εδώ πρέπει ως μηχανική να ξέρετε και τη θεωρία. Δεν αρκεί να είστε μόνο καλοί προγραμματιστές, πρέπει να ξέρετε σε όλα τα μαθήματα βασικά τη θεωρία. Δεν κάνουμε μόνο εργαστήριο. Είναι ένα απόσπαστο στοιχείο η θεωρία του μαθήματος, όπως και το εργαστήριο. Άρα και τα δύο πρέπει να τα γνωρίζετε επαρκώς. Έχει όμως και το κριτήριο των παρουσιών. 6 παρουσίες στις 6 εξετάσεις. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, σε κάθε εξέταση έχετε υποχρεωτική παρουσία. Πότε είναι η πρώτη εξέταση? Την δεύτερη εβδομάδα. Τη δεύτερη εβδομάδα, λοιπόν, όχι αυτή τη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, υποχρεωτικά πρέπει να συνδεθείτε στο Zoom και να εξεταστείτε. Υπάρχει το αρχείο Γενικές Πληροφορίες Μαθήματος που καλείστε όλοι όσοι παρακολουθείτε κάποιο δικό μου μάθημα να το έχετε διαβάσει. Να έχετε λάβει γνώση αυτών που αναφέρει. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Δεν ισχύει η κράτηση βαθμού για άλλα εξάμηνα, όπως θα δείτε και στις Γενικές Πληροφορίες Μαθήματος. Κάθε φορά που διδάσκετε το μάθημα, αρχικοποιείται η βαθμολογία. Δηλαδή, κάποιος αν είχε π.χ. 4,5 πέρσι, το έχει χάσει. Από τη στιγμή που ξεκίνησε σήμερα η διδασκαλία, έχει μηδενιστεί. Δεν απαιτείται καμία παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για παραδόσεις. Αρκεί βέβαια να διαβάζετε και να μελετάτε το αντίστοιχο εργαστηριακό βλάβιο. Σε περίπτωση λοιπόν τεχνικών προβλημάτων, τι μπορεί να κάνει κάποιος? Καταρχήν, το πρώτο που θα κάνει είναι να στείλει email. Και να στείλει email ενδεχομένως και να αναφέρει π.χ. το κινητό μου είναι αυτό, το σταθερό μου είναι αυτό, το email μου είναι αυτό, εντάξει, μάλλον θα το ξέρουμε, και έχω τεχνικό πρόβλημα και συγκεκριμένα τι, κάτι, θα πρέπει να το αναφέρει. Και είναι επαφίεται στο διδάσκοντα, σε μένα δηλαδή, κατά πόσο θα θεωρήσω ότι η δικαιολογία είναι αρκετά σημαντική και τον εμποδίζει από το να συνδεθεί στο εργαστήριο ή χρήζει περισσότερο διερεύνηση. Για παράδειγμα, αν πει κάποιος ότι... Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να συνδεθώ, δεν είναι δικαιολογία όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι ιατρικός λόγος, τεχνικός λόγος, έπεσε το ίντερνετ σε όλη την περιοχή μου, ίσως ή κάτι τέτοιο. Θα το δούμε όμως. Κατά περίπτωση, εξετάζεται, ως τώρα πάντως δεν έχει παρουσιαστικά πρόβλημα, ήδη το προηγούμενο εξάμεινο κύλησε απροβλημάτιστα ως προς τις παρουσίες και τα εργαστήρια. Αν όμως συμβεί κάτι, το πρώτο που θα κάνετε είναι να έρθετε σε επικοινωνία με το διδάσκοντα με οποιοδήποτε τρόπο. Email, το πρώτο. Τηλέφωνο, σας το έχω δώσει. Και οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας να χρησιμοποιήσετε. Μπορεί στο κάτω-κάτω να μου στείλετε και στο Facebook, που βέβαια δεν το χρησιμοποιώ για επαγγελματική επικοινωνία. Αλλά αν δεν βρείτε κανέναν άλλο τρόπο για κάτι τόσο σημαντικό, ενδεχομένως θα το δεχτώ. Αλλιώς, να ξέρετε, δεν απαντάω ούτε Facebook, ούτε Instagram, ούτε τίποτα άλλο, γιατί δεν είναι επαγγελματικά κανάλια επικοινωνίας. Τις εβδομάδες, ένα, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα, την τρίτη, πέμπτη, έβδομη, ένα, τη δέκατη, δέκατη, δεν υπάρχει εξέταση. Γίνεται το εργαστηριακό φροντιστήριο. Ίσως κάποιοι θυμάστε από πέρσι ότι υπήρχε ένα εργαστηριακό φροντιστήριο που κάναμε κάθε Δευτέρα βράδυ. Αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο θα γίνεται αυτές τις περιττές εβδομάδες.
Άρα οι εβδομάδες με περιττό αριθμό, 1, 3, 5, 7, 9, 11, εντάξει, έχει και ένα ζυγό το 10, θα υπάρχει το εργαστηριακό φροντιστήριο. Είναι προαιρετική η προσέλευση. Δηλαδή και να μην έρθετε, δεν θα πάρετε απουσία, αλλά θα χάσετε το εκπαιδευτικό υλικό που θα δείξουμε. Κάθε φορά θα δείχνουμε εκπαιδευτικό υλικό για την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα. Άρα, αύριο Τετάρτη, που είναι το πρώτο εργαστήριο, θα γίνει παρουσίαση των εργαστηριακών κλαδίων 1 και 2 και θα λυθούν απορίες. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει έστω μια φορά να διαβάσει το φυλάδιο και ευχής έργων θα ήταν να το έχετε δουλέψει και λίγο, ώστε να έχετε απορίες και να γίνει και πιο επικοδομητική η όλη προσπάθεια και βέβαια να συνδιαμορφώσετε κι εσείς αυτό το δίωρο το εργαστηριακό. Βασίλης, ακούω. Πες την ερώτηση, δεν χρειάζεται καν άλλο μια ερώτηση, κατευθείαν να δώσεις την ερώτηση. Από εδώ και πέρα στο chat δίνετε την ερώτηση. Απλώς, δεν ήθελα να σας διακόψω. Ουσιαστικά τα φροντιστηριακά, όπως τα λέτε, θα μας βοηθάνε για τα εργαστήρια, αυτά που θα δίνουμε εξέταση, τη ΔΕΦ, δηλαδή στο ενδιάμεσο των εβδομάδων. Ασφαλώς, δεν είναι. Θα δουλεύουμε ουσιαστικά σε κάτι αντίστοιχο, έτσι δεν είναι? Σε κάτι αντίστοιχο, ενδεχομένως θέματα που ίσως είναι θέματα εξέτασης και δικές σας απορίες. Άρα λοιπόν, ελάτε σε κάποια φροντιστηριακά φυλάδια. Αν τώρα εσείς μπορείτε μόνοι σας να μελετήσετε την ύλη και να μην έχετε καθόλου και ένα στο εργαστήριο, εντάξει, μπορείτε να μην έρχεστε καν, είναι προαιρετικά. Αλλά εγώ στη θέση σας θα ερχόμουν. Να γίνεται μια προσπάθεια από μένα και την ομάδα μου να σας βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ και να σας εφοδιάσουμε με όλες τις κατάλληλες γνώσεις και εκμεταλλευτείτε την, δεν θα χάσετε. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες ερωτήσεις. Το εργαστήριο θα ανεβαίνει στο YouTube. Συνήθως τα εργαστήρια δεν ανεβαίνουν στο YouTube. Όπως ξέρετε και από τις φροντιστηριακές διαλέξεις, πολύ λίγες ανεβαίνουν στο YouTube, γιατί κυρίως αυτό συνδιαμορφώνεται και υπάρχει πολλή επικοινωνία και συζήτηση και με τους φοιτητές και συνήθως δεν ανεβαίνουν. Ενώ η θεωρία, όπως βλέπετε τώρα, σας το είπα από την αρχή, θα ανεβαίνει, εφόσον βέβαια δεν γίνει κάποια κατάρρευση του συστήματος που βρίσκομαι, γιατί όλα είναι πιθανά. Όπως είχε συμβεί κάποια στιγμή στο παρελθόν. Εγώ θα το ανεβάζω. Αν μόλις κλείσουμε το βίντεο δημιουργηθεί χωρίς πρόβλημα, θα το ανεβάσω κατευθείαν και σήμερα στο YouTube. Για το εργαστήριο όμως, είναι ένα ερωτηματικό. Θα πρέπει να το δω. Συνήθως δεν το ανεβάζουμε πάντως, να ξέρετε. Λοιπόν, γιατί να μην δίνουμε εργασίες και IXAMS όπως παλιά? Καταρχήν, το μάθημα είναι δυναμικό. Συνεχώς αλλάζει και το σχήμα βαθμολογίας και ο τρόπος διεξαγωγής. Άρα λοιπόν, αυτή τη χρονιά το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο για να μην υπάρχει αυτό το άγχος, γιατί αυτό έχει προκύψει από συζητήσεις που έχει γίνει μαζί σας. Αν τώρα εσείς, στο τέλος δηλαδή, που θα κληθείτε να αξιολογήσετε τον τρόπο όλο διδασκαλίας και οργάνωσης, πείτε τη γνώμη σας, οι περισσότεροι, όχι ένας, ότι όλοι όχι θέλουμε κάθε εβδομάδα να παραδίδουμε εργασία και ασφαλώς όχι ένα άτομο, αυτό το πούνε αρκετά άτομα, τότε ενδεχομένως θα το ξαναφέρω τον τρόπο διδασκαλίας που είχα πέρσι ή πρόπερσι. Αυτό λοιπόν, ο τρόπος διδασκαλίας, ο τρόπος δηλαδή οργάνωσης, εξαρτάται και από τα σχόλια που λαμβάνω κάθε φορά από την αξιολόγηση. Τώρα, για φοιτητές που έχουν περάσει το εργαστήριο σε προηγούμενα έτη, τι θα γίνει? Είπαμε δεν αλλάζει κάτι. Ίσα-ίσα, αν έχουν περάσει το εργαστήριο σε προηγούμενα έτη, εκτός αν, όπως είχα κάνει στα λειτουργικά συστήματα, μπορώ σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε το εξής. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μπορούμε να κάνουμε στα λειτουργικά συστήματα, είχα κάνει μία εξέταση κώδικα, έναν κώδικα εφόλησης ύλης, και αν γράψει πάνω από 50% έχει περάσει το εργαστήριο ο συγκεκριμένος φοιτητής. Οπότε ενδεχομένως, ναι, θα βγάλω μια ανακοίνωση πάλι, ότι όποιος φοιτητής έχει περάσει το εργαστήριο, μπορεί αν θέλει να πάρει μέρος σε μια συγκεκριμένη εξέταση κώδικα εφόλησης ύλης και αν καταφέρει και υλοποιήσει πάνω από το 50%, τότε αυτό θα σημαίνει ότι πραγματικά θυμάται κιόλας, όχι το έχει περάσει, θυμάται κιόλας την ύλη, ξέρει την ύλη, γνωρίζει την ύλη, οπότε δεν θα υπάρχει ανάγκη να το ξαναπαρακολουθήσει. Άρα θα βγάλω ανακοίνωση προσεχώς, εντός της εβδομάδας δηλαδή, για αυτή τη δυνατότητα. Θα δώσει δυνατότητα για κάποιον που έχει περάσει όμως εργαστήριο σε παρελθοντική χρονιά. Άρα λοιπόν, ελευθερία, θα βγει ανακοίνωση, μια εξέταση κώδικα κάποια στιγμή. Είπα για το εργαστήριο, για το YouTube. Στο κανάλι, στο YouTube.
Σχετικά με το κανάλι, στο YouTube που ρώτησε κάποιος, είναι το δικό μου κανάλι, youtube.com/mdasig. Ξέρετε, το mdasig είναι από το Μινάς Δασιγέννης, το όνομά μου από το Μινάς Δασίγ Δασιγέννης, mdasig, youtube.com/mdasig και πηγαίνουμε στο κανάλι μου. Ένα κανάλι που φέρει πάνω από 250 βίντεο και εν τω μεταξύ στο chat γράφετε τις ερωτήσεις, εγώ θα τις απαντήσω όλες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ήδη η διάλεξη που έγινε το πρωί πριν από 2 ώρες από τα λειτουργικά συστήματα έχει ανέβει, είναι online. Πριν από 43 λεπτά ανέβηκε το... εντάξει, μην το πατήσουμε τώρα. Είναι το βίντεο της διάλεξης. Διαλέξεις και σε άλλα μαθήματα, όπως βλέπετε σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχω διδάξει. Διαλέξεις ή ομιλίες σε συνέδρια, σε ημερίδες, ρομπότ και εκπαιδευτική διαδικασία, για παράδειγμα. Μια άλλη ομιλία που έχω δώσει. Επιλύσεις ασκήσεων. Κοιτάξτε εδώ, επίλυση άσκηση κρυφής μνήμης αρχιτεκτονικής. Για μαγνητικούς δίσκους, για παλιότερα θέματα αρχιτεκτονικής, διπλωματικές εργασίες. Για παράλληλα συστήματα. Εδώ ανεβαίνουν επιλύσεις ασκήσεων για όλα τα μαθήματά μου. Και διαλέξεις. Βλέπετε διαλέξεις λειτουργικά συστήματα, παράλληλα συστήματα από πέρσι. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, επίλυση άσκησης και άλλες ασκήσεις, δηλαδή θέματα τα οποία έχουν πέσει ως θέματα εξετάσεων, έχουν τη λύση τους, τη σωστή λύση, την 100% σωστή λύση, γιατί μπορεί κάποιος να βρει ένα βίντεο από κάποιον άσχετο και να θεωρηθεί ότι εκείνη είναι η λύση. Όχι, δεν είναι όλες ό,τι βλέπετε στο YouTube σωστό, αλλά τα δικά μου βίντεο σας εγγυώμαι ότι έχουν περάσει από το check, από τον έλεγχο που έχω κάνει και είναι σωστά. Άρα λοιπόν μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ως βάση. Βέβαια έχει και άλλο υλικό, όπως εργασίες που έχουν κάνει οι συνάδελφοί σας υπό την επίβλεψή μου, για παράδειγμα ολογράμματα, λειτουργικά συστήματα, σεμινάριο, Android, ετερογενείς αρχιτεκτονικές κτλ. Είναι και πιο προχωρημένα θέματα. Πάντως υπάρχει αρκετό εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, να δείτε κάτι διαφορετικό. Και εγώ θα σας έλεγα, καταρχήν όταν συνδεθείτε στο κανάλι μου, να δείτε την λίστα, υπάρχει αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαλέξεις, αυτό το playlist, που εκεί τοποθετώ όλες τις διαλέξεις καταρχήν, που είχαν καταγραφεί από το πρόγραμμα Open Course, και επίσης, στη συνέχεια, ακολουθούν όλες οι επιλύσεις ασκήσεων που ως τώρα έχω ανεβάσει στο YouTube. Βλέπετε εδώ, 2013, 2015, 2016, βλέπετε διάφορες ασκήσεις. Κοιτάξτε πόσες επιλύσεις ασκήσεων. Και μια που το έφερε συζήτηση, εδώ είναι οι επιλύσεις, αλλά όλα τα θέματα των εξετάσεων βρίσκονται στο e-class. Θα πρέπει όλοι σήμερα να γραφτείτε στο e-class, στο μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών. Αρχιτεκτονική υπολογιστών έγραφα και αφού μπείτε εδώ πέρα, θα δείτε μέσα στις εξετάσεις υπάρχει ένας φάκελος με όλα τα θέματα των εξετάσεων που έχω βάλει από το 2010. Βλέπετε εδώ, εξέταση Νοέμβριο 2010. Από το 2010 που διδάσκω αυτό το μάθημα στο πανεπιστήμιο μας, στο παρελθόν το είχα διδάξει σε άλλα πανεπιστήμια, αλλά από το 2010 που έχω εγώ την αυτόνομη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, έχω όλα τα θέματα αναρτημένα. Και αν κάποιος κατανοήσει τις ασκήσεις σε συνδυασμό με τα βίντεο στο YouTube και πώς λύνονται, τότε να θυμάστε ότι στις τελικές εξετάσεις από τις 5 μονάδες, οι 2 μονάδες πάντα είναι 2 ασκήσεις. Οι 3 μονάδες είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ασκήσεις δεν χρειάζεται να απομνημονεύσει κάποιος θεωρία σε μεγάλο βάθος, αρκεί να ξέρει τα βασικά, να ξέρει το διαδικό σύστημα, γιατί κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, όπως κρυφή μνήμη, απαιτεί γνώση του διαδικού συστήματος, να ξέρει τη βασική λειτουργία και μπορεί να τις λύσει. Δηλαδή, θα δείτε ότι οι επιλύσεις των ασκήσεων συνήθως είναι λίγες γραμμές. Δηλαδή, ούτε μισή σελίδα, όπως θα δείτε στα βίντεο. Και κάποιος λοιπόν έχει δει τα θέματα, όλα τα θέματα είναι αναρτημένα, έχει και τα βίντεο, οπότε είναι
κρίμα κάποιος να μην μελετήσει τις ασκήσεις και να χάσει δύο μονάδες. Οι δύο μονάδες είναι πιο εύκολες από τις τρεις μονάδες στη θεωρία, γιατί οι τρεις μονάδες που είναι στις ερωτήσεις εφόλης ύλης, έχετε δει ίσως το βιβλίο ότι έχει πάνω από 500-600 σελίδες, είναι πιο δύσκολο. Απαιτεί και κάποια προσεκτική, πολύ προσεκτική ανάγνωση και απομνημόνευση κάποιων όρων, ενώ οι ασκήσεις απαιτούν απλώς τον τρόπο επίλυσης. Λοιπόν, γυρίζουμε. Ο Δημήτρης θέλει να ρωτήσει κάτι. Δημήτρης, ακούω. Ναι, κύριε, μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Είδα μέσα στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο που λέτε ότι αν γυρίσετε πίσω, λέτε φοιτητές που δεν θα υλοποιήσουν δύο ή παραπάνω MPS αντί στα exams, ξέρω εγώ, θα έχουν εξέταση κώδικα. Ναι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Στο MPS, από ό,τι θυμάμαι πέρυσι, ήταν ή 0 ή το 100% του βαθμού το κάθε MPS, σωστά? Ναι, ναι. Θα είναι αυστηρή η βαθμολόγηση, η διόρθωση των γραπτών μας στα MPS? Δηλαδή, μπορεί εμένα να μου ξεφύγει ένα νούμερο παραπάνω ή το εντάξει, οτιδήποτε. Δεν ξέρω, έχεις αναπαρακολουθήσει το μάθημα αυτό? Ναι. Ωραία. Ήταν πέρσι αυστηρή η βαθμολόγηση. Δηλαδή, και κάποιος που είχε κάνει, ας πούμε, το 70% του το δίναμε. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή τόσο αυστηρό που ξέχασε ένα κόμμα κόβεται. Δεν φτάνω σε αυτό το σημείο. Από κοντά όμως στην αρχιτεκτονική, στα λειτουργικά, δεν ήταν έτσι. Ήταν πιο αυστηρή από ό,τι θυμάμαι η διόρθωση. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε πόσο αυστηρό ή χαλαρό είναι, αλλά να ξέρετε ότι και να μην είναι 100% σωστό, το δίνουμε συνήθως το MPS. Άρα απλώς δηλαδή να δείξει ο άλλος ότι έχει κατανόηση και ότι πλησιάζει τη λύση. Εντάξει, μπορεί να μην το πέτυχε ακριβώς, αλλά το πλησίασε. Δηλαδή τώρα αν κάνει κάτι τελείως άσχετο, εννοείται, εντάξει, δηλαδή και 100 γραμμές κώδικα να έχει γράψει, αλλά αν είναι τελείως άσχετες, εννοείται θα πάρει 0. Αλλά αν δείξει ότι πλησιάζει και τα λοιπά, υπάρχει αυτή η ευελιξία. Και, δηλαδή, ναι, περιμένουμε να είναι πάνω από το 50%, αλλά όχι και 100%. Εντάξει, αν το κάνει 100%, ευκταίο είναι να δείχνει ότι τα ξέρει πολύ καλά. Βέβαια, αυτό καλό είναι να πηγαίνει κάποιος την προηγούμενη εβδομάδα και στο φροντιστήριο να πάρει κάποιες γνώσεις για πιθανά θέματα, γιατί θα συζητιούνται κατά διαστήματα και πιθανά θέματα εξετάσεων. Άρα, η βαθμολόγηση σε ένα MPS, όταν είναι 0, σημαίνει απλώς ότι πήρε 0. Δηλαδή, εδώ βλέπετε, τρεις εξετάσεις MPS είναι εδώ δύο μονάδες. Άρα, οι τρεις εξετάσεις MPS δύο μονάδες σημαίνει 0,7, 3, ναι, 0,7 κάτι, 0,7 το κάθε MPS. Απλώς θα έχει χάσει δηλαδή κάπου 0,7. Όμως, όπως πρόσεξε ο συνάδελφός σας, φοιτητές που δεν θα υλοποιήσουν δύο παραπάνω MPS, δηλαδή θα έχουν 0 σε 2 MPS, τότε αντί για exams θα έχουν εξέταση κώδικα από εκείνο το σημείο και μετά. Δηλαδή κάποιος που θα χάσει 2 MPS, από το σημείο που θα χάσει 2 MPS και μετά θα έχει μόνιμα εξέταση κώδικα, γιατί δείχνει ότι έχει κάποια κενά στον προγραμματισμό και πρέπει να καλύψει αυτά τα κενά. Και εμείς θα του δώσουμε το έναυσμα ότι μόνο με προγραμματισμό από εδώ και πέρα θα πρέπει να καλύψει τα κενά για να περάσει το μάθημα. Κύριε, τι είναι το MPS? Είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις? Τι είναι αυτό το MPS? Το MPS είναι αυτό το Minimum Programming Skills. Για παράδειγμα, είναι μια άσκηση που μπορεί να είναι φτιάξτε ένα πρόγραμμα, π.χ. 20 γραμμές, που να δέχεται δύο αριθμούς και να προσθέτει και να εκτυπώνει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Δηλαδή είναι μικρά προγραμματιστικά, όχι εξέταση κώδικα που ο κώδικας είναι δύο ώρες. Έξω από τα 6 εργαστήρια είναι αυτό. Άλλο πράγμα. Όχι, αφού αυτό είναι. Να κοιτά. Α, είναι μέσα στα 6 εργαστήρια, δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι 6 εργαστήρια, είναι 6 εξετάσεις. Τα εργαστήρια είναι 13. Όλα θα γίνουν. Απλώς έχει 6 εξετάσεις. Τα MPS είναι οι 3 εξετάσεις από τις 6. Απλώς είναι μικρές εξετάσεις. Αυτές είναι μικρές εξετάσεις, ενώ αυτές είναι μεγάλες εξετάσεις. Γι' αυτό και πιάνει μια μονάδα το καθένα. Ενώ το MPS πιάνει λιγότερο από μια μονάδα. Είναι minimum, είναι μικρές εξετάσεις. Που μπορεί να είναι 20 λεπτά. Ενώ okay, ο κώδικας μπορεί να είναι 2 ώρες εξέταση. Λοιπόν, φοιτητές που δεν θα υλοποιήσουν λοιπόν 2 ή παραπάνω MPS μπαίνουν σε κατάσταση μόνιμο εξέτασης κώδικα. Ναι, τα εργαστήρια εξ αποστάσεως, όπως σας είπα, βέβαια το Πανεπιστήμιο έχει βγάλει μια οδηγία, ή μάλλον από το Υπουργείο την λάβαμε αυτή, είναι ότι φοιτητές που θα δηλώσουν
Ένα μάθημα, αν είναι κάτω από 50 φοιτητές που το έχουν δηλώσει, αυτό θα γίνει διαζώσεις. Βέβαια, αρχιτεκτονική ποτέ δεν υπήρχε κάτω από 150 άτομα. Συνήθως 200 άτομα το δηλώνουν. Που σημαίνει ότι σίγουρα αρχιτεκτονική δεν θα γίνει διαζώσεις αυτό το εξάμηνο. Σε αντίθεση με άλλα μαθήματα, κάποια επιλογή που δεν θα συγκεντρώσουν 50 φοιτητές και εκεί ενδέχεται να γίνουν διαζώσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή, μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις μαθημάτων, τότε θα ληφθεί απόφαση για ποια μαθήματα θα πρέπει να γίνουν διαζώσεις. Σε αρχιτεκτονική, πάντως, λόγω του πλήθους των φοιτητών και της εμπειρίας που έχω τόσα χρόνια, που πάντα είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν φαίνεται να ισχύει αυτό, εκτός αν βρεθεί άμεσα το εμβόλιο και άμεσα εμβολιαστούν όλοι και εντάξει, γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές που δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Άρα για τηλεεργαστήρια, τηλεδιαλέξεις, τηλεφροντιστήρια, όλα τηλε. Άρα ναι, εξ αποστάσεως. Να ρωτήσω λίγο, επειδή άρχισα να μπω, εξηγείτε λίγο, ανεβείτε λίγο προς τα πάνω στη διαφάνεια. Ναι. Εξηγήστε λίγο το τι θα γίνει με τα εργαστήρια και με τις εξετάσεις και μετά οι exams. Θα πρέπει να δοθούν όλα. Καταρχήν θα ανέβει το βίντεο στο YouTube. Αυτό σε ναι, λίγο. Okay. Άρα εντάχει απλώς. Κάθε ναι. ζυγό, κάθε όταν έχουμε εξάμηνο, όταν έχουμε εξέταση, όπως το ζυγό αριθμό 2, 4, 6, 8, 12 και 13, είναι υποχρεωτική παρουσία. Αν Ωραία. Δεν έρθεις, παίρνεις μια απουσία, με μια απουσία κόβεσαι. Άρα τις εξετάσεις, Ωραία. Τα 6 στα 13 πρέπει να έρθεις. Τα υπόλοιπα είναι βοήθεια για εσάς που προσφέρετε. Ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ. Καλό είναι να έρθεις. Λοιπόν, και το τελευταίο, σε εξέταση exams. Αν κάποιος λάβει πάνω από 50%, ενδέχεται να κληθεί σε προφορική εξέταση από το διδάσκοντα. Για να δούμε ότι έχει καλή κατανόηση της ύλης και δεν έπαιξε κάποιο λότο και τα βάλει στην τύχη και πήρε αυτή την βαθμολογία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με κάποια άλλα θέματα. Ναι, Θοδωρή, θα το πω αυτό ότι θα γίνει. Θα έχουμε bonus κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θεωρίας. Γενικά, είναι το bonus quiz. Που θα, όλα αυτά θα σκήσουν από τη δεύτερη εβδομάδα, να ξέρετε. Στη δεύτερη εβδομάδα, λοιπόν, στη διάλεξη θεωρίας έχουμε το bonus quiz, όπου κάποιος που έχει μελετήσει τις προηγούμενες διαλέξεις έως και την τρέχουσα εβδομάδα. Για παράδειγμα, στην δεύτερη εβδομάδα θα υπάρξουν 10 ερωτήσεις από την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα, από το θεωρητικό κομμάτι, δεν αναφέρομαι στο εργαστήριο. Στην διάλεξη θεωρίας γίνονται ερωτήσεις πάνω στις διαλέξεις θεωρίας, δηλαδή στις διαλέξεις που έχουν τα αρχεία ARC01, όπως εδώ, όχι ARC01, ARC... πού είναι εδώ... Θα το ανοίξω σε λίγο. Είναι στις διαλέξεις θεωρίας βασικά. Εντάξει, έχω πολλά αρχεία ανοιχτά. Στις διαλέξεις θεωρίας μόνο. Πάνω εκεί γίνονται ερωτήσεις. Και οι πρώτοι θα πάρουν κάποια βαθμολογία, θα το δούμε αυτό. Τώρα, δεύτερον, και το bonus το iLottery θα γίνει. Και αυτό θα γίνεται, να ξέρετε. Τώρα, για το MPS και τα exams. Για το MPS το υλοποιείτε στον υπολογιστή σπίτι σας με το αντίστοιχο λογισμικό που θα σας πούμε στο εργαστήριο αύριο 7 η ώρα. Άρα λοιπόν αύριο 7 η ώρα μπείτε και θα πάρετε πληροφορίες και θα στέλνετε το αρχείο που θα δημιουργείτε στο αντίστοιχο email που θα σας δώσουμε. Ασφαλώς βέβαια υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι αντιγραφής, δηλαδή μην το υλοποιήσει κάποιος και το στείλει άλλους 10 και το στείλουν και οι 10, γιατί δεν είναι ηθικά σωστό να αντιγράφετε και βέβαια ενδέχεται αν ανοιχτευτεί η αντιγραφή να χάσετε όλο το μάθημα. Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Πανεπιστημίου μας, η αντιγραφή τιμωρείται. Άρα λοιπόν, όπως και να μην υπήρχε κανονισμός όμως, θα το ξέρετε αυτό. Άρα σε περίπτωση που βρούμε ότι η άσκηση έχει λυθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από διάφορα άτομα, θα έχει ως συνέπεια να μηδενιστούν όλοι και να χάσουν και το μάθημα. Λοιπόν, για το iExams, η ερώτηση που δόθηκε, θα πρέπει όλοι σήμερα να πάτε στο site arcecu.wmgr. Είναι το site του εργαστηρίου μου. Έχει κάπου στο Lab by Tools το, αυτό που ονομάζεται time slots. Βέβαια, δεν έχουμε χρονοθυρίδες, γιατί τα εργαστήρια γίνονται από απόσταση. Δεν χρειάζεται. Εδώ, σε αυτό το site γινόταν... η δέσμευση θέσης
στην αντίστοιχη εργαστηριακή ομάδα. Ήταν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Τώρα δεν χρειάζεται να έρχεσαι στο εργαστήριο, άρα γι' αυτό και είναι απενεργοποιημένο. Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή. Εγώ συνδέθηκα βέβαια κατευθείαν χωρίς κωδικό, γιατί έχω cookie, αλλά άμα συνδεθούμε χωρίς να έχουμε το cookie, time slots, εδώ, θα δείτε ότι θα σας βγει αυτή η οθόνη login, όπου θα πρέπει να κάνετε μία εγγραφή. Αν δεν έχετε εγγραφή, εδώ, register, join, εγγραφή. Δεν είναι η κωδική του ακαδημαϊκού σας email, αυτή είναι κωδική του ARC. Για την ώρα δεν το έχω συνδέσει με την υποδομή του Directory Service του Πανεπιστημίου, οπότε θα πρέπει να κάνετε εγγραφή, διαλέξτε ένα username, ένα password, δηλαδή πατήστε εδώ στην εγγραφή, το τμήμα μας IMI, βάζετε τα στοιχεία, σας έρχεται το email και η διαδικασία ολοκληρώνεται με το κλικ που θα πατήσετε στο δεσμό που θα σας έρθει. Σε περίπτωση που έχετε κάποια στιγμή συνδεθεί αλλά ξεχάσετε τον κωδικό, βλέπετε εδώ, forgot password, ξέχασα το κωδικό, ξέχασα το username και ούτω καθεξής, σας βοηθάει να θυμηθείτε το username και password. Θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή, είναι υποχρεωτική εγγραφή, γιατί οι εξετάσεις του iExams θα διενεργηθούν μέσω αυτού του site. Ενδεχομένως και του MPS. Μπορούμε να ανεβάσουμε κάποιο θέμα MPS στο site αυτό και να θέλει login κάποιος να κάνει για να το δει. Άρα, φροντίστε σήμερα, αύριο, να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ασφαλώς επικοινωνήστε μαζί μου. Εγώ το συντηρώ αυτό το site. Και επίσης, μερικές φορές κάποιος δεν μπορεί να συνδεθεί στο ARC και δεν μπορεί γιατί το site αυτό έχει μηχανισμούς προστασίας και ένας μηχανισμός που έχω εγώ δημιουργήσει είναι ότι αν εδώ στο login βάλετε 4-5 φορές, μπορεί και πολλές είπα, από 3 φορές και πάνω τέλος πάνω λάθος στοιχεία, θα γίνει ban η IP σας. Άρα λοιπόν, αν δείτε ότι δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ότι κάνει time out, δεν σημαίνει ότι έχει πέσει το site. Το site αυτό βρίσκεται σε ένα VPS με 5-9 αξιοπιστία, 99,999, οπότε δεν πέφτει το site. Πολύ σπάνια θα πέσει. Σε αυτή τη λύση όμως, σε αυτή την περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε, γιατί έχετε file ban, VPN UOWM. Σημειώστε λοιπόν στο Google να ψάξετε VPN UOWM, το πρώτο link που θα σας έρθει. Λέει σύνδεση μέσω VPN. Είναι ένα πρόγραμμα που κατεβάζουμε. Εδώ το βλέπετε, κατεβάστε αυτό το αρχείο. Αν έχετε Windows 10, αυτό αν έχετε Windows 7. Αν έχετε Linux έχει οδηγίες παρακάτω, βλέπετε. Και next, next, next και έγινε η εγκατάσταση. Άρα λοιπόν, όποιος μπει με VPN, επειδή θεωρείται ότι είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν πρόκειται να φάει ban με τίποτα. Γιατί έχω βάλει στα φίλτρα ότι το πανεπιστήμιο, δηλαδή 83-212-19 υποδίκτυο και το 17 και το 16, τα τρία βασικά υποδίκτυα του πανεπιστημίου μας, είναι whitelisted. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα μπει με VPN και θα αρχίσει να κάνει επιθέσεις, γιατί από τη στιγμή που μπαίνει με VPN μπαίνει με το δικό του username και password, οπότε αν δω ότι υπάρχει traffic από κάποια συγκεκριμένη IP, πολύ εύκολα με το κέντρο δικτύου, το τμήμα μηχανοργάνωση, μπορώ να ρωτήσω ότι από αυτή την IP έρχονται συνεχώς επιθέσεις και θα μου πει ακριβώς ποιος φοιτητής έχει και σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου, φοιτητές που προκαλούν δυσλειτουργία σε υποδομή του τμήματος ή του Πανεπιστημίου έχουν κυρώσεις και από την Κοσμητεία, ενδεχομένως και από τον Brittany. Άρα λοιπόν, μην κάνετε hacking σε υποδομές δικές μας, γιατί τουλάχιστον εμείς εδώ μπορούμε να σας βρούμε. Τώρα, ό,τι θέλει να κάνετε αλλού, κάντε το, αλλά τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο μας δεν επιτρέπεται να κάνετε κάποιον denial of service ή άλλες επιθέσεις, γιατί όλα καταγράφονται σε log files. Λοιπόν, να το ξέρετε αυτό VPN και δεν θα έχετε πρόβλημα να συνδεθείτε στο ARC. Όποιος δεν μπορεί λοιπόν να συνδεθεί στο ARC για π.χ. την εξέταση exams, μέσω VPN θα μπορέσει να συνδεθεί. Αυτό να το γνωρίζετε και είναι μια υπηρεσία του πανεπιστημίου πάρα πολύ χρήσιμη. Και εγώ τη χρησιμοποιώ προσωπικά όταν είμαι εκτός του χώρου εργασίας. Κύριε, να διακόψω. Έλα. Μόλις έκανα μια προσπάθεια να κατεβάσω το VPN, αλλά δεν το επιτρέπει το Windows μου. Λέει ότι δεν έχω άδεια.
Κάτσε, δηλαδή πάτησε εδώ αυτό, το κλικ το Windows 10. Ναι. Το πατάω κι εγώ, κατέβηκε, από μένα, να ήρθε. Ναι, κατέβηκε και όταν πατάω για να το κάνω άνοιγμα η εγκατάσταση, μου λέει ότι χρειάζεται άδεια το Windows. Να, τι πατάω σημαίνει άνοιγμα, δεν ξέρω, βλέπεις, πατάω ναι, το βλέπεις να προχωράει. Ναι, όντως. Οκ, okay, θα το ψάξω. Μήπως πρέπει να το κάνει εκτέλεση σαν διαχειριστής. Ναι, πρέπει να το κάνει εκτέλεση ως διαχειριστής, εννοείται, αφού αλλάζει όλη τη δικτυακή, τοποθετεί νέους drivers για virtual network cards. Εννοείται, δηλαδή ως εκτέλεση ως διαχειριστής πρέπει να το κάνεις, να το έχεις υπόψη αυτό. Εγώ είμαι διαχειριστής εδώ. Απλά δεν γίνεται αλλιώς έτσι, γιατί εγώ με το που μπήκα μου λέει η IP σου δεν είναι του Πανεπιστημίου, πρέπει να κατεβάσεις αυτό. Ναι, το ίδιο και σε μένα. Ναι, για λόγους προστασίας μόνο το register είναι αυτό. Μόνο για το register, γιατί αλλιώς, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά bots που συνεχώς είχα προβλήματα, γιατί κυνηγούσα bots που μπαίνανε και κάνανε register 5.000 accounts, ας πούμε. Οπότε, ειδικά για το register και μόνο για το register, το έχω κλειδώσει σε IP του Πανεπιστημίου να επιτρέπεται. Μετά δεν χρειάζεται. Άρα, μόνο για την εγγραφή χρειάζεται να. Ή VPN, ή αν έρθετε στο κτίριό μας ή περάσετε απ' έξω με το Wi-Fi, να την κάνετε από εκεί την IP, να κάνετε την εγγραφή μέσω IP από το Wi-Fi του Πανεπιστημίου που είναι εντός του δικτύου που επιτρέπεται. Για λόγους προστασίας έχει γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά bots που κάνουν συνεχώς accounts. Okay, λοιπόν, ναι, έλα. Στο VPN ζητάει όνομα χρήστη και κωδικό. Είναι το ακαδημαϊκό αυτό. Να, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Όπως λέει εδώ πέρα, το λέει, είπα, καταρχήν με δικαιώματα διαχειριστή, το είδατε, και στη συνέχεια εισαγωγή στοιχείων. Κοιτάξτε εδώ πέρα, το βλέπετε. Καλό είναι βέβαια να διαβάζουμε και τη σελίδα, οπότε θα βάλετε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σε λογαριασμού. Και έλεγχος οσίες λειτουργίας, αν πατήσετε σε αυτό το κλικ μετά, κοιτάξτε, θα σας πει, η διεύθυνσή σας ανήκει στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Αν σας το πει αυτό, είστε OK. Δηλαδή έχει αυτό το check. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, είδαμε το VPN, πολύ σημαντική λειτουργία, να το χρησιμοποιήσετε για να μπείτε στο site. Και θα μπείτε στο site και μετά θα έχετε πρόσβαση και στις εξετάσεις, αλλά και σε πλήθος άλλων λειτουργιών. Για παράδειγμα, στην επόμενη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα, θα έχουμε ένα quiz ερωτήσεων που δίνει βαθμολογία επιπρόσθετη. Αν δεν απαντήσεις τίποτα, απλώς δεν παίρνεις αυτή την επιπρόσθετη βαθμολογία, δεν χάνεις κάτι. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί να κάνετε login. Γι' αυτό να έχετε βάλει remember me κιόλας, ώστε κατευθείαν να μπαίνετε κάθε φορά στη διαδικασία αυτή, γιατί όταν ανοίξω την επιπρόσθετη αξιολόγηση μέσω quiz, θα έχετε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να κάνετε login και να πάτε στη σελίδα εδώ που λέει iQuiz. Να πάτε iQuiz, τώρα εδώ δεν εμφανίζει κάτι, να πάω από εδώ που έχω κάνει login. Δηλαδή, στο site κατευθείαν iQuiz, εδώ βλέπετε iQuiz. Στο iQuiz και θα πατήσετε client, web client. Όπου θα πατήσετε connect, τώρα δεν είναι ανοιχτό το quiz, οπότε δεν μπορείτε να συνδεθείτε. Και αυτή είναι η διαδικασία και θα απαντάτε με το να πατάτε τα αντίστοιχα κουμπιά των απαντήσεων. Και επίσης, με τους κωδικούς αυτούς, υπάρχει και το άλλο, το iLottery, το οποίο, πού είναι τώρα, δεν το βλέπω. Θα εμφανιστεί τέλος πάντων, την επόμενη φορά, θα υπάρχει και αυτό που θα δίνει κάποια έξτρα βαθμολογία σε κάποιον που απαντάει σωστά, που σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να έχετε μελετήσει την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα των διαλέξεων. Δεν είναι και πολλά σε όλα τα exams που λες. Δηλαδή, ένα i-exam, είπαμε, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, την 8η εβδομάδα, ναι, safe exam browser. Ένα την τελική εβδομάδα, ναι, και ένα θεωρία, 3. Αν νοείς αυτό, ναι. Safe exam browser θα χρησιμοποιήσουμε για την σύνδεση. Όλα, λοιπόν, αυτά τα i-exams με safe exam browser. Και ασφαλώς, επειδή η εξέταση είναι από απόσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έχει δώσει το Πανεπιστήμιο, δεν δίνουμε πρόσβαση στις ερωτήσεις όταν είναι από απόσταση. Γι' αυτό κωδικούς για iExams δεν θα έχετε για τις εξετάσεις αυτές, για καμία από αυτές τις εξετάσεις. Απλώς θα πρέπει να έχετε μελετήσει την ύλη κάθε φορά. Την αντίστοιχη ύλη που ξεκινάει κάθε φορά από την πρώτη εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η εξέταση που είναι στην 8η εβδομάδα καλύπτει την ύλη των εργαστηριακών φυλλαδίων από το πρώτο ως το 8ο
ενώ αυτή η 13η από το 1ο έως και το 13ο. Όταν χρειαστεί να κάνετε exam, θα σας δοθούν περισσότερες οδηγίες. Μην σας απασχολεί αυτό, μην αγχώνεστε, έχουμε ακόμα μέχρι την ίδια εβδομάδα. Επίσης, το δεν μπορούμε να την γράψουμε είναι πάρα πολύ σχετικό. Γιατί όσο secure και να είναι, εγώ προσωπικά έχω βρει αρκετούς τρόπους να το παρακάψω το Safe Exam Project. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Άμα κατεβάσεις τον πηγείο κώδικα που είναι open source, μπορεί να δεις τις τρύπες που έχει και να τις εκμεταλλευτείς, αλλά μην το κάνετε αυτό, γιατί υπάρχει και κώδικας που ανοιχνεύει αν έχετε επέμβει στο Safe Exam Browser, οπότε αν θέλετε να παραποιήσετε το Safe Exam Browser για να κλέψετε, να ξέρετε ότι μπορεί να ανοιχνευτεί μετά από το site και τότε αυτό πάλι θα σημαίνει ότι προσπάθεια αντιγραφής, άρα χάνετε όλο το μάθημα. Δεν μπορείτε να έρθετε εδώ να δώσετε, γιατί όλο το εργαστήριο γίνεται από απόσταση. Αυτό είναι η διρεκτίβα του Πανεπιστημίου. Για να έρθετε να δώσετε, θα έπρεπε να έχουμε ειδικό group απολύμανσης, θα έπρεπε να τηρούνται πρωτόκολλα όπως, για παράδειγμα, θερμομέτρησης και ούτω καθεξής. Άρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου, δεν προβλέπεται άλλοι φοιτητές να είναι διαζώσεις και άλλοι από απόσταση. Και ακολουθούμε πιστά αυτές τις οδηγίες. Άρα, όλοι από απόσταση. Δεν επιτρέπεται να έρθετε εδώ να δώσετε. Λοιπόν, αυτό είναι το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη πορεία. Μπορώ να το κλείσω και να μεταβούμε στο σχέδιο των εργαστηρίων. Είναι 13 εβδομάδες. Κύριε, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μια ερώτηση. Αυτό το Safe Exam Browser, από πού το καταβάζουμε? Αφού είπα, μην αγχώνεστε. Όταν έρθει η 8η εβδομάδα, θα έρθει το link. Γιατί αυξάνουν συνεχώς τα revisions και τα λοιπά, οπότε άμα σου στείλω τώρα ένα link, στην 8η εβδομάδα θα έχει αλλάξει, θα έχει βγει άλλη έκδοση. Άρα περιμένουμε την 8η εβδομάδα. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, σε αυτή την εβδομάδα υπάρχει το εργαστηριακό φυλάδιο στο e-class. Μπορούμε να μεταβούμε στο e-class. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, έγγραφα, εργαστήριο, όπου βλέπετε τα φυλάδια του εργαστηρίου. Πρώτη εβδομάδα υπάρχει ένα εργαστηριακό φυλάδιο και επίσης έχω βάλει και κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις iExams, αν θα είχατε iExams. Για παράδειγμα, ερωτήσεις που κυρίως είναι αναγνώριση motherboards, υλικών κτλ. Στο πρώτο εργαστήριο. Αλλά έχει και το εργαστηριακό φυλάδιο το πρώτο, το οποίο θα πρέπει να το μελετήσετε, το ότι δεν του παραδίδεται όπως σε προηγούμενα έτη που παρέδιδαν όλες αυτές τις ασκήσεις και υπήρχε βαθμολόγηση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθείτε με το φυλάδιο. Θα πρέπει να δείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις είναι και ερωτήσεις που θα συναντήσετε σε iExams κιόλας. Μετατροπές, διαδικό, δεκαεξαδικό, θα πρέπει να τις γνωρίζετε, όπως φαίνεται εδώ. Πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, λογική πράξη end or κτλ. Δηλαδή είναι θέματα που είχατε δει στην ψηφιακή σχεδίαση. Η αρχιτεκτονική βασίζεται στην ψηφιακή σχεδίαση. ASCII, η κωδικοποίηση λοιπόν. Και αναγνώριση διαφόρων περιφερειακών ή στοιχείων πάνω σε ένα motherboard. Το φυλάδιο αυτό έχει και ένα βίντεο επίλυσης που είναι στο YouTube. Μπορεί κάποιος, δηλαδή, να επιβεβαιώσει τις απαντήσεις του με το YouTube. Εγώ θα προτιμούσα πρώτα να δουλέψει κάποιος το φυλάδιο αυτό και στη συνέχεια να πάει στο YouTube για να δει πόσα έχει βρει ή όχι. Και όχι κατευθείαν να πάει στο YouTube. Πάντως, υπάρχει η επίλυση του φυλαδίου στο YouTube. Εν τούτης, αύριο θα συζητήσουμε αυτά τα φυλάδια και θα θέλουμε και τις δικές σας ερωτήσεις για να δούμε προβλήματα και στοιχεία που σας απασχολούν. Σχετικά με την ερώτηση του Παναγιώτη, αν μπορεί να επιλέξει κάποιος iExams, όταν έχουμε iExams ή εξέταση κώδικα, αυτό θα το δούμε εκείνη τη βδομάδα, Παναγιώτη. Ακόμα είναι νωρίς να το αποφασίσουμε, θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα MPS κτλ. Και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το όλο περιβάλλον. Άρα, να μου κάνεις την ερώτηση την 7η εβδομάδα, αφού την 8η θα είναι εξέταση, την 7η μπορείς να την κάνεις και θα ξέρω ακριβώς
αν γίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εργαστηριακά κλάδια. Και επίσης, στο εργαστήριο υπάρχει αυτό που ονομάζεται θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου, αυτός ο φάκελος, όπου μέσα στο φάκελο, για κάθε εργαστηριακό φυλάδιο, υπάρχει το αντίστοιχο συνοδευτικό θεωρητικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούμε να ανοίξουμε το 1, που είναι για το πρώτο εργαστήριο. Όχι, το 2 είναι αυτό. Άνοιξα λάθος αυτό. Προσωμιωτής DOSBox. Βασικά, ναι, το 01. Όπου αναφέρει τους καταχωρητές και ούτω καθεξής. Σε προετοιμάζει για το, κάθε φορά για το επόμενο εργαστηριακό φυλάδιο. Δηλαδή, θα δείτε ότι στο επόμενο εργαστήριο αναφέρεται σε καταχωρητές, στον προσωμιωτή EMU 8086 και στις βασικές αρχές που διέπουν το προγραμματισμό σε assembly. Άρα, λοιπόν, σημειώστε θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου. Το διαβάζετε μαζί με τα εργαστηριακά φυλάδια. Μέσα στο εργαστήριο, λοιπόν, βλέπετε εργαστηριακό φυλάδιο, για παράδειγμα, 1, την επόμενη εβδομάδα είναι 2, στην επόμενη εβδομάδα έχετε MPS, άρα είναι η δεύτερη εβδομάδα, πρέπει να γνωρίζετε το 1 και το 2. Κάθε φορά πρέπει να γνωρίζετε τα φυλάδια ξεκινώντας από την πρώτη εβδομάδα. Άρα 1 και 2 και κοιτάτε και τα θεωρητικά υπόβαθρα 0, 1, 2. Και ασφαλώς υπάρχει και το συνοδευτικό υλικό στο YouTube που και αυτό θα σας βοηθήσει. Το iQuiz γίνεται συνήθως το τελευταίο 2ωρο. Βέβαια, πρέπει να σταματάει το μάθημα μαζί με το iQuiz και όλα 5 λεπτά πριν να κλείσει η ώρα, προκειμένου να είναι διαθέσιμη η αίθουσα στον επόμενο συνάδελφο. Άρα, 3 παρα 5 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το quiz, που σημαίνει κάπου και 45 και 50 θα ξεκινάει το quiz. Και υπενθυμίζω ότι υπάρχει και το bonus iLottery, το οποίο συνδέεται με ερώτηση που γίνεται σε κάποιον φοιτητή από εσάς για να λάβει έξτρα βαθμολόγηση. Η ώρα έχει πάει 2 η ώρα, 2 και 3, οπότε θα κάνουμε μια μικρή παύση, 10 λεπτών. Θα σταματήσω το share, την καταγραφή και το μικρόφωνο. Δίνετε εσείς στο chat ερωτήσεις και σε κάνα 10 λεπτό, 2 και 4 θα συνεχίσουμε αυτή την διάλεξη. Το chat μπορείτε να δίνετε συνέχεια ερωτήσεις και θα σας απαντήσω όταν γυρίσω. Προσωρινά λοιπόν σταματάω. Ωραία, επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Κοιτούσαμε το share screen που είναι το e-class. Δεν είδα κάποια ερώτηση στο διάλειμμα. Άρα πρέπει να συνδεθείτε στο μάθημα e-class. Οι ανακοινώσεις φεύγουν από το e-class στα εγγεγραμμένα άτομα, στα μέλη που είναι σε αυτό το μάθημα, θα πρέπει λοιπόν να έχετε ενεργοποιημένη τη λήψη των ειδοποιήσεων. Κάποια άλλα στοιχεία που θα δείτε μέσα στα έγγραφα. Επιφυκερία είναι η θεωρία. Διαλέξη θεωρίας. Έχω και μια έξτρα επιπρόσθετη διάλεξη για κάποιον που θέλει να πάει και ένα βήμα παραπέρα. Έχω επίσης γενικές πληροφορίες, όπου θα δείτε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο που σας έδειξα, το σχέδιο διαλέξεων και το σχέδιο εργαστηρίων. Και συνεχίζουμε με το σχέδιο εργαστηρίων. Στην πρώτη εβδομάδα κοιτάμε αριθμητικά συστήματα, αναπαράστησης άσης αριθμών, δεκαεξαδικό, δεκαδικό, διαδικό σύστημα, προσήμαστη αριθμή, αναγνώριση στοιχείων κεντρικής πλακέτας. Στη δεύτερη εβδομάδα που έχει γίνει το MPS καλύπτει δηλαδή την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα. Βλέπουμε το πρώτο πρόγραμμα σε assembly. Σε αυτό το εργαστήριο προγραμματίζουμε τον επεξεργαστή 8086 κατευθείαν με assembly. Δηλαδή, με γλώσσα μηχανής. Είναι ορμία με το machine code. Ο επεξεργαστής αυτός 8086 είναι ο πρόγονος των σημερινών επεξεργαστών. Όλοι χρησιμοποιούν την ίδια assembly. Απλώς, βέβαια, οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν πολλές παραπάνω δυνατότητες και τεχνολογία, και από τεχνολογία έχουν βελτιωθεί, αλλά και λειτουργικά έχουν βελτιωθεί. Επαναπαράσταση διαδικό, δεκαδικό, δεκαδικό. Στην τρίτη εβδομάδα, βασικές αριθμητικές πράξεις σε assembly, πρόσθεση και αφαίρεση.
εμφάνιση αλφαριθμητικού, εμφάνιση χαρακτήρα στην οθόνη. Στην τέταρτη εβδομάδα που υπάρχει MPS, έχουμε την είσοδο από το ψυχολόγιο, μονοψήφιο αριθμού, υπολογισμό αριθμητική πράξη και εκτύπωση διψήφιου αριθμού, κατανόηση του καταχωρητή IP. Στην πέμπτη εβδομάδα, εισαγωγή από το ψυχολόγιο ύστερα από έλεγχο, εντολές αλλαγής ροής προγράμματος, το κλασικό if then else δηλαδή, εκτύπωση αριθμού στο δεκαδικό σύστημα και στο δεκαεξαδικό. Στην έκτη εβδομάδα που υπάρχει MPS, βλέπουμε την διευθυνσοδότηση μνήμης και πίνακες. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακα. Στην έβδομη εβδομάδα, μόλις τελειώσει το εργαστήριο, θα σου απαντήσω, Κώστα. Κλήσεις και επιστροφή συναρτήσεων. Στην όγδοη εβδομάδα, είσοδος και έξοδος με polling, δηλαδή διαδοχική σταθμοσκόπηση στα ελληνικά. Είναι και εξετάσεις iExams ή κώδικα, αν κάποιος έχει αποτύχει σε 2 MPS ή παραπάνω. Στην ένατη εβδομάδα, εντολές περιστροφής. Η δέκατη, είσοδος έξοδος με χαρτογράφηση μνήμης και γραφικά. Βλέπουμε πώς να σχεδιάζουμε στην assembly. Στην 11η εβδομάδα, πέρασμα παραμέτρων στις συναρτήσεις. Στη 12η εβδομάδα, γραφικά VGA. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα γραφικά, πώς να σχεδιάζουμε κύκλους, τετράγωνα, βασικά γεωμετρικά σχήματα. Και στη 13η, που είναι η επανάληψη ύλης, έχουμε την τελική εξέταση. Όπως σας έχω πει κάθε φορά, στα περιτά εργαστήρια, όπως το πρώτο αυτής της εβδομάδας, δεν υπάρχει υποχρεωτική παρουσία, είναι προαιρετική η παρουσία σας και κάθε φορά αναλύεται αυτό και το επόμενο εργαστήριο. Δηλαδή, αύριο Τετάρτη στις 7 θα ασχοληθούμε με τα εργαστήρια 1 και 2. Ώστε την επόμενη εβδομάδα να είστε έτοιμοι για την εξέταση της ύλης του πρώτου και του δεύτερου εργαστηρίου. Σχετικά με τη θεωρία, σε αυτή τη βδομάδα, την πρώτη εβδομάδα, βλέπουμε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, μαθησιακοί στόχοι, κάποιες τάσεις τεχνολογίας και όσο προλάβουμε από την πρώτη διάλεξη που θα συνεχίσουμε στην επόμενη εβδομάδα. Στη δεύτερη εβδομάδα κοιτάμε την ψηφιακή λογική, από μονάδες υπολογιστή, δομές διασύνδεσης. Στην τρίτη εβδομάδα, τρόπο αποθήκευσης BY, το NDNS, οργάνωση και διευθυντότητα μνήμης. Στην τέταρτη εβδομάδα, επεξεργαστές RISC-SISC, θέματα απόδοσης, υπερβαθμωτή, επεξεργαστές και Itanium 64 αρχιτεκτονική. Το Data Path στην πέμπτη εβδομάδα, διευθυντότητα μνήμης, στοιχεία καταχωρητών, διασωλήνωση και στάδια διασωλήνωσης, πρόγνωση διακλαδώσεων στην 7, εξαρτήσεις, εκτέλεση εκτός σειράς, διαδικασίες, σωρό, είσοδο-έξοδο, αποδικοποίηση, ιεραρχία μνήμης, εσωτερική και εξωτερική μνήμη, RAID, κρυφή μνήμη, cache memory, πολύ σημαντική αυτή η διάλεξη, διάβλη, ISA, PCI, PCI Express, εξοπιστία και υποστήριξη από το λειτουργικό σύστημα και ενδεικτικά θέματα εξετάσεων. Αυτή λοιπόν είναι η οργάνωση για τις διαλέξεις που βρίσκονται μαγνητοσκοπημένες στο YouTube, να ξέρετε. Μπορεί κάποιος να τις κοιτάξει στο YouTube. Να σας δείξω τώρα κάποια στοιχεία περί του μαθήματος. Υπάρχουν 4 συγγράμματα για το μάθημα. Οργάνωση και σχεδίαση υπολογιστών, ψηφιακή σχεδίαση με και αρχιτεκτονική υπολογιστών, οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών. Εγώ θα πρότεινα τον κύριο Νικολό το βιβλίο, το αρχιτεκτονική υπολογιστών, είναι καθηγητής από την Πάτρα. Στην Πάτρα βρίσκεται και είναι πολύ γνωστό το βιβλίο του. Όλα είναι στα ελληνικά. Εντάξει, μπορείτε να επιλέξετε του κύριου Νικολού ή οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ασφαλώς θελήσετε. Όλα όμως καλύπτουν την ύλη, να ξέρετε. Και η ύλη βρίσκεται στις διαφάνειες αυτές που θα σας παρουσιάσω και ασφαλώς τα βιβλία που εμβαθύνουν περισσότερο. Επίσης, στη βιβλιοθήκη μπορεί να δανειστείτε το παρακάτω βιβλίο, έχει διάφορα αντίτυπα. Το βιβλίο της Assembly για τα PC, Peter Norton, όπου αφορά καθαρά το προγραμματιστικό κομμάτι, την Assembly σε X86. Κάποιος λοιπόν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σε Assembly με αυτό το βιβλίο. Στο μάθημα αυτό, έχουμε ως στόχο την εξοικείωση των φοιτών με τη δομή και τη λειτουργία ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος και να τους ευωδιάσει με γνώσεις οι οποίες αποσαφηνίζουν τις διαδικασίες με τις οποίες ένας υπολογιστής εκτελεί το πρόγραμμα.
Έχουμε δύο τμήματα, το θεωρητικό, 13 διαλέξεις θεωρίας, και εργαστηριακό, που χρησιμοποιεί μια γλώσσα χαμηλού επίπεδου. Σε περίπτωση, ρωτάει η Μαρία, που κοπεί κάποιος το μάθημα, τι δίνει ότι έχει κοπεί. Αν έχει κοπεί σε εργαστήριο, δίνει εργαστήριο. Αν έχει κοπεί σε θεωρία, δίνει σε θεωρία. Αν έχει κοπεί και στα δύο, δίνει και τα δύο. Υπάρχει δηλαδή το Σεπτέμβριο εξέταση και θεωρίας και εξέταση εργαστηρίου. Απλώς η εξέταση εργαστηρίου, να ξέρετε, το Σεπτέμβριο γίνεται σε κώδικα, όπως σε κάθε μάθημά μου. Δηλαδή, σας δίνεται ένα θέμα κώδικα, έχετε μία ώρα να το υλοποιήσετε και αν καταφέρετε και περάσετε και υλοποιήσετε κάτι πάνω από το 50%, τότε η βαθμολογία αυτή καθορίζει και τον βαθμό του εργαστηρίου. Δηλαδή, κάποιος που θα υλοποιείς 50% έναν κώδικα, θα πάρει 50% του εργαστηρίου, δηλαδή 2,5 μονάδες. Θέματα εξέτασης εργαστηρίου δεν υπάρχουν, δεν τα ανεβάζω, αλλά είναι από τα εργαστηριακά φυλάδια. Σχέδιο διαλέξεων, 13 διαλέξεις, 13 εργαστήρια. Στα μαθήματά μου, όπως ξέρετε, ίσως έχετε ακούσει, ποτέ δεν γίνονται λιγότερα από 13 μαθήματα, που είναι και ο αριθμός που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο για να θεωρείται ότι έχει καλυφθεί πλήρως η ύλη. Έχει αναρτηθεί η σελίδα του μαθήματος στο e-class, δηλαδή το πληροφορίας μαθήματος, που σας δείχνει τι επιδιώκει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ποιο τρόπο επιδιώκεται και ούτω καθεξής. Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο σας το παρουσίασα. Ταυτόχρονα πρέπει να πετύχετε και στο εργαστήριο και, και στη θεωρία, στην ίδια ακαδημαϊκή χρονιά, για να περάσετε το μάθημα. Οι ασκήσεις και οι εξετάσεις είναι ατομικές. Βέβαια, μπορείτε να αναλάβετε μια προαιρετική ομαδική εργασία, όπου θα κληθείτε να υλοποιήσετε σε γλώσσα assembly ένα παιχνίδι με γραφικά, όποιος θέλει να το κάνει. Και αν το κάνει αυτό, μια ομάδα έως 4 άτομα λαμβάνει από 1,5 μονάδα ο καθένας, εφόσον το υλοποιήσει. Δεν υπάρχει μερική βαθμολόγηση, όχι έκανα το μισό κομμάτι και θέλω τη μισή βαθμολογία, ή θα υλοποιηθεί 100% το project και θα πάρει 1,5 μονάδα ο καθένας, ή δεν θα υλοποιηθεί και θα πάρει 0. Τα εργασία βρίσκονται στο e-class, οι επιλύσεις βρίσκονται στο YouTube, με ακαδημαϊκό ήχος συμμετοχή στις εξετάσεις. Μην προσπαθήσετε με πλάγιο τρόπο να εκμεύσετε βαθμολογία που δεν σας αξίζει, πληροφορίες μαθήματος. Και στο εργαστήριο θα μάθουμε να προγραμματίζουμε σε assembly. Βλέπετε εδώ ένα δείγμα κώδικα και θα γράφετε εσείς τέτοια κομμάτια κώδικα. Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, εδώ έχουμε συντομευμένες εντολές, για παράδειγμα move, από το move, τη μετακίνηση, που σε εμάς είναι αντιγραφή, γράψτε στον καταχωρητή, για παράδειγμα, αλφα high το 09H. Γιατί γράφουμε στο αλφα high και γιατί γράφουμε τη 09H, θα τα δούμε στην αντίστοιχη διάλεξη. Βλέπουμε πράξεις όπως να τοποθετήσουμε σε έναν πίνακα μια τιμή, βλέπετε buffer του SI, AL, τοποθέτησε λοιπόν τη τιμή που φέρει ο καταχωρητής AL στην διεύθυνση που δείχνει το SI στην περιοχή μνήμης buffer. Βλέπετε εδώ πώς ορίζουμε ένα string. Τώρα αυτό είναι πιο πολύ δείγμα για να καταλάβετε τι περίπου θα κάνουμε στο εργαστήριο. Στο εργαστήριο θα γράφουμε κώδικες σε assembly. Σε assembly έχει 86, γιατί κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του assembly. Και εμείς κάνουμε 80-86, γιατί οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούμε είναι 80-86. Βέβαια, κάποιοι που έχουν tablet, κινητά κτλ. Έχουν επεξεργαστεί ARM, όπου υπάρχει το ARM assembly. Assembly για τους επεξεργαστές ARM κάνουμε στο μάθημα ενσωματωμένα συστήματα, το οποίο είναι μάθημα επιλογής σε ανώτερο εξάμεινο, που το διδάσκω εγώ. Έχω γράψει και 2 βιβλία για τα ενσωματωμένα συστήματα. Και η ερευνητική ομάδα που έχω εδώ στο εργαστήριο, εργαστήριο ρομποτικής ενσωματωμένων και ολοκληρωμένων συστημάτων, σχετίζεται και συνδέεται με το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. Για να μην έχετε κενά στο εργαστήριο, να παρακολουθείτε τη θεωρία,
τα εργασιακά φροντιστήρια και απορίες ασφαλώς να τις κάνετε. Να, όταν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να ρωτάτε και να μην φοβάστε. Φοιτητές μεγαλύτερων ετών δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Όπως σας είπα, θα βγάλω μια ανακοίνωση για φοιτητές που είχαν περάσει κάποια στιγμή το εργαστήριο στο παρελθόν. Μπορούν να εξεταστούν σε κώδικα σε συγκεκριμένη μέρα και αν γράψουν πάνω από 50% του κώδικα, τότε θα θεωρήσουν ότι έχουν περάσει το εργαστήριο και δεν θα έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν οι υπόλοιποι. Αυτό θα βγει ανακοίνωση, είπαμε, αυτές τις μέρες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι στον πολύ ωραίο κόσμο της αρχιτεκτονικής. Και ας ξεκινήσουμε με μία φύσα από την Intel, που έχει τίτλο το Evolution of Microprocessor, η ανάπτυξη των μικροεπεξεργαστών. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, στα αγγλικά, unsung heroes. Δηλαδή, ήρωες που δεν έχουν ακουστεί πολλά για αυτούς. Ένας ήρωας χωρίς φήμη, λοιπόν, της σημερινής εποχής. Όπως η σχεδιασία αυτοκινήτων χρησιμοποιούν μηχανές, εμείς χρησιμοποιούμε τους μικροεπεξεργαστές, που χάρη στο μικροεπεξεργαστή γίνεται ακόμα και αυτή τη διάλεξη. Γιατί εκτελείται ένα πρόγραμμα, που το πρόγραμμα εκτελείται σε ένα λειτουργικό σύστημα, που το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί έναν μικροεπεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, αυτή η αφίσα συνδέεται με τα 40 χρόνια της δημιουργίας των μικροεπεξεργαστών από το 1971, δηλαδή είναι κάποιον ετών αυτή η αφίσα, αλλά εντούτοις είναι μια αφίσα που δείχνει παραδείγματα και πάμε μαζί. Το 1971 ο επεξεργαστής, ο υπολογιστής αριθμητικών πράξεων 141P ήταν ο πρώτος επεξεργαστής που είχε έναν μικροεπεξεργαστή για να κάνει αυτές τις πράξεις. Πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμό. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν το 1971. Το 1998 στα πρώτα πλυντήρια τοποθετήθηκαν οι μικροεπεξεργαστές και βοήθησαν να έχουμε μια πιο αποδοτική πλήση. Το 1977, οι υπολογιστές Commodore PET ήταν οι πρώτοι οικιακοί υπολογιστές που μπορούσε κάποιος να αγοράσει, να τοποθετήσει σπίτι του και να μάθει προγραμματισμό. Εκτός ότι να παίζει παιχνίδια, ασφαλώς, γιατί η ανάπτυξη των παιχνιδιών είναι παρόμοια με την ανάπτυξη των παιχνιδιών και ως εκ τούτου και τις τεχνολογίες που τα υποστηρίζει, είναι παράλληλη με την ανάπτυξη των επαγγελματικών εφαρμογών. Και μην ξεχνάμε ότι τα πιο ακριβά συστήματα στις μέρες μας είναι τα gaming συστήματα. Κάποιος που θα θελήσει υπολογιστή σπίτι του για να παίζει παιχνίδια θα πληρώσει πολύ παραπάνω χρήματα σε hardware από ότι κάποιος που θα ήθελε ενδεχομένως να εκτελεί εργασίες γραφείου. Το 1981, το πρώτο λάπτοπ, 10 κιλά λάπτοπ, ήταν ένας υπολογιστής 10 κιλών, το πρώτο φορητός υπολογιστής, όπου ασφαλώς είχε τόσο μεγάλο βάρος και λόγω και των μπαταριών, δεν υπήρχαν τότε μπαταρίες λιθίου. Το 1986, Nintendo NES, η παιχνιδιομηχανία δημιούργησε αυτές τις κονσόλες που πούλησαν εκατομμύρια κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Και το 1980, Arcade Mania, το Pac-Man. Οι μηχανές λοιπόν αυτές, τα Arcade Machines, κάποιοι από εσάς ίσως τα γνωρίζετε πια στις μέρες μας ως τα MAME, παιχνίδια λοιπόν που είναι για Arcade Cabinets, είχαν μέσα μικροεπεξεργαστές. Και ασφαλώς πολλά άλλα περιφερειακά. Το 1997, το πρώτο MP3 player, και αυτό με μικροεπεξεργαστή, ήταν το πρώτο MP3 player χρησιμοποίησε, που προτάθηκε εκείνη τη χρονιά, το 1997. Το 1991, computing democratized, δηλαδή όλοι πια μπορούσαν να έχουν έναν υπολογιστή σπίτι τους οικονομικό, δεν χρειαζόταν να αναπληρώσεις μισθούς αρκετών μηνών για να πάρεις ένα υπολογιστή και μπορούσες να, με αυτόν τον υπολογιστή να αρχίσεις να μαθαίνεις καλύτερα αυτή την τεχνολογία. Το 1999, το BlackBerry.
η πρώτη φορητή συσκευή. Σε μικρό όγκο βέβαια. Γιατί είπαμε, υπήρχε και το λάπτοπ που ήταν φορητό, αλλά ήταν 10 κιλά. Το 2001 έχουμε εδώ το Apple iPod, που ήταν το πρώτο μηχάνημα φορητό για να παίζει MP3. Βλέπουμε τώρα κάποιες συσκευές που χρησιμοποίησαν μικροεπεξεργαστή και ήταν οι πρωτοπόροι στον τομέα τους. 2002, τα πρώτα tablet με Microsoft Windows. Τότε άρχισε αυτή η τάση των tablet. Βέβαια, τα tablet, είναι αλήθεια, δεν βρήκαν και ποτέ ένα καθαρό δρόμο κτλ. Δηλαδή, στις μέρες μας κάποιος ή θα πάρει Android ή laptop ή netbook, αλλά tablet πιο πολύ για παιχνίδια για παιδιά χρησιμοποιούν παρά για κάτι πιο σοβαρό. Netbooks 2008, μικρά φορητά laptop, τα οποία είχαν μεγάλη αυτονομία στην μπαταρία. 2010, Apple iPad, mainstream λοιπόν, με το iPad από την Apple. Το 2011, το Digital Signing, όπου χρησιμοποιούνται, είναι οι σημάνσεις, δηλαδή οι πινακίδες, ψηφιακές πινακίδες, όπου με έναν εύκολο τρόπο μπορούσες να αλλάξεις το περιεχόμενο της πινακίδας και να την ενημερώσεις με να δείχνει κάτι άλλο. Και το Ultrabook το 2011. Η ανάπτυξη των PC, που είναι ακόμα πιο light αυτά τα laptop. Είναι μέχρι το 2011, ασφαλώς υπάρχει και άλλη πρόοδος στην τεχνολογία που η αφήση αυτή σταματάει στο 2011. Και υπάρχει και παρόμοια εικόνα, βλέποντας με πραγματικές όμως εικόνες, όπως η ανάπτυξη ξεκινάει, όπως είπαμε, τέλη της δεκαετίας του 60, δηλαδή 70. Βλέπουμε εδώ το 1972 αυτή την αριθμομηχανή, τον Intel 4004, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ο επεξεργαστής 8086, που γνωρίζουμε, πρόσθεσαν κάποιες λειτουργίες και έγινε 8086. Alter, microcomputer, βλέπουμε κάποια στοιχεία. 10 μικρά τεχνολογία κατασκευής, 108 kHz συχνότητα, ο επεξεργαστής, 2300 τρανζίστορ. Και εκείνη την εποχή ήταν τόσο μικρός ο αριθμός του τρανζίστορ, που μπορούσε κάποιος να το σχεδιάσει χωρίς χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σχεδίασης CAD, αλλά μπορούσε να το σχεδιάσει στο πάτωμα. Γι' αυτό και η τοποθέτηση των διαφόρων στοιχείων σε ένα μικροεπεξεργαστή ονομαζόταν floor planning. Floor planning, κάτω στο πάτωμα, κάνουμε το σχεδιασμό του επεξεργαστή. Σε ένα μεγάλο πάτωμα, βέβαια. Και τοποθετούσαν διάφορα τρανζίστορ στο floor planning, με το χέρι. Το 1969, βλέπετε εδώ, πάλι σε 10 μικρά, 500 με 800 kHz, 8008 επεξεργαστής, 8080 επεξεργαστής με 4.500 τρανζίστορ στα 2 MHz, 8086 το επεξεργαστή που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το εργαστήριο. Κάποιος βέβαια μπορεί να ρωτήσει γιατί δεν κάνουμε κατευθείαν π.χ. J5 Intel επεξεργαστή. Το θέμα είναι για να καταλάβουμε και να χρησιμοποιήσουμε το J5, που είναι ένας πολύ σύνδετος επεξεργαστής, πρέπει να έχουμε πολύ καλή γνώση της βασικής assembly που είναι για 8086. Γνωρίζοντας κάποιος 8086, μπορεί να προσθέσει τις γνώσεις του για να καταλάβει τις έξτρα λειτουργίες που έχει ένας 64-bit επεξεργαστής όπως ο Intel Core. Ενώ αν ξεκινούσαμε από Intel Core, θα υπήρχαν πάρα πολλά κενά που δεν θα μπορούσαμε να τα καλύψουμε εύκολα. Γι' αυτό επέλεξα να χρησιμοποιήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με τη διαδοχική εκμάθηση νέων εννοιών, ξεκινώντας από τα πολύ βασικά και στη συνέχεια βέβαια να προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Άρα από τον πιο βασικό επεξεργαστή ξεκινάμε, του 8086, που αν το κατανοήσετε αυτό, πολύ εύκολα θα μπορέσετε μετά να γράψετε assembly για σημερινό επεξεργαστή. Και μάλιστα αυτός ο επεξεργαστής που σας λέω 8086 έχει κάτω από 100 εντολές assembly, δηλαδή εύκολα μπορείς να τις θυμάσαι. Οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν εκατοντάδες εντολές. Άρα θα χανόμασταν στην πολυπλοκότητα που έχουν. Intel 8088 επεξεργαστής, 286, 1,5
μικρό, βλέπετε πώς πέφτει η τεχνολογία κατασκευής κάθε χρόνο. Βλέπετε εδώ κάποια παραδείγματα. Εδώ είναι ένας τεχνίτης στο εργαστήριο της Intel, όπου δημιουργεί τα wafers. Τα wafers είναι τα πλακίδια που κατασκευάζονται από επεξεργαστές και θα σας δείξω και μια καλύτερη εικόνα προσεχώς. 1981, ο επεξεργαστής IBM PC, ο πρώτος με επεξεργαστή 8080. 286, 386, βλέπετε λοιπόν καθώς προχωράνε τα χρόνια πώς πέφτει σιγά σιγά η τεχνολογία κατασκευής, πώς αυξάνεται ο αριθμός των τρανζίστορ και πώς αυξάνεται και η συχνότητα λειτουργίας. Από 6 πήγαμε στα 16, στα 25. Στα 66, βλέπετε εδώ το 1982, μέσα σε 6 χρόνια από τη στιγμή που παρουσιάστηκε ο επεξεργαστής 286, είχαν πουληθεί 15 εκατομμύρια υπολογιστές με 286. Και μάλιστα το 1989 η Εθνική Ακαδημία Μηχανικών ονομάτισε τον μικροεπεξεργαστή ένα από τα 10 Outstanding Engineering Achievement, ένα από τα 10 μεγαλύτερα κατορθώματα, επιτεύγματα του ανθρώπου των μηχανικών. Μικροεπεξεργαστής. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο μικροεπεξεργαστής. Πέφτει η τεχνολογία. 0,8, 0,6. Στα 200 MHz, ο Pentium Pro. Pentium 2 επεξεργαστής, 300 MHz, 0,25 μικρά. Pentium 3 και ο κορυφαίος επεξεργαστή Pentium 4. Ήτανε ένας από τους καλύτερους επεξεργαστές της Intel, με διαφορά καλύτερος από όλες τις προηγούμενες γενιές, δηλαδή από 501,5 GHz, κοιτάξτε πόσα τρανζίστορ, από 9,5 εκατομμύρια, 42 εκατομμύρια, 0,18 μικρά. Ήτανε κορυφαίος αυτός ο επεξεργαστής και αν είχατε ποτέ πρόσβαση σε Pentium 4, θα είχατε καταλάβει πόσο πολύ καλύτερος ήταν σε σχέση με τους προηγούμενους επεξεργαστές. Βέβαια, υπάρχει συνεχώς πρόοδος, απλώς ο Pentium 4 είναι landmark. Εντάξει, το Pentium 3 ούτε καν το θυμόμαστε, αλλά το Pentium 4 ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους επεξεργαστές που είχε βγάλει ποτέ η Intel. Intel Itanium, άλλοι επεξεργαστές, που ίσως δεν τους έχετε ακούσει και ούτε θα τους ακούσετε παρά μόνο στο μάθημά μου, που παρουσιάστηκαν από την Intel και πέθαναν μετά από λίγα χρόνια, γιατί δεν υπήρξε η κατάλληλη υποστήριξη λογισμικού. Itanium Processor, λοιπόν, η πρώτη 64-bit επεξεργαστή της Intel. Ίσως δεν το ξέρετε, αλλά οι πρώτοι επεξεργαστές της Intel ήταν οι Intanium επεξεργαστές, 64-bit, για τους 64-bit τους αναφέρομαι, και πέθαναν όμως μετά από αρκετά χρόνια, κάπου πριν από λίγα χρόνια πέθαναν, γιατί δεν υπήρχε η υποστήριξη από το λογισμικό. Στη συνέχεια, 2003, Intel Centrino, υψηλή απόδοση, Pentium D, διάφορες επεξεργαστές, Itanium 2 επεξεργαστές, Dual Core Technology, οι πρώτοι διπύρινοι επεξεργαστές και Quad Core, τετραπύρινοι επεξεργαστές Xeon, που είναι για σερβερ. Βέβαια, είναι για σερβερ, αλλά μπορεί κάποιος να τους έχει και για ένα σταθμό εργασίας σπίτι του. Εγώ προσωπικά έχω Xeon Workstation. Γιατί ειδικά στις μέρες μας, να ξέρετε, συμφέρει να αγοράσει κάποιος ένα επεξεργαστή του 2010 που ήταν κορυφαίος, που σήμερα έχει πολύ χαμηλή τιμή. Προσωπικά δηλαδή, εγώ πριν από κάποιο καιρό είχα αγοράσει έναν επεξεργαστή Xeon, δεν θυμάμαι το μοντέλο, αλλά θυμάμαι ότι το 2010 όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί έκανε 1000 δολάρια. Και εγώ τον αγόρασα τώρα με 20 δολάρια. Οπότε πήρα τον κορυφαίο επεξεργαστή του 2010, το οποίο στις μέρες μας συναγωνίζεται άνετα ένα Y3, να ξέρετε. Δηλαδή μερικές φορές μπορεί να αγοράσεις επεξεργαστή προηγούμενης γενιάς, που όμως είναι ο top of the top εκείνης της χρονιάς και να έχει ίδιες επιδόσεις με έναν πολύ πιο ακριβό επεξεργαστή στις μέρες μας. Αυτά είναι τις Intel
τα φυλάδια, γι' αυτό όλο για Intel μιλάει, αλλά υπήρξαν ασφαλώς πάρα πολλές εταιρείες. Ασφαλώς η AMD την γνωρίζετε όλοι. Και εκείνα τα χρόνια έβγαζαν εταιρείες και άλλες συμβατές, συμβατούς επεξεργαστές με x86. Για παράδειγμα, η Cyrix ήταν μια εταιρεία, η οποία ήταν λίγο αποτυχημένη οι επεξεργαστές. Ήταν πολύ φθηνοί οι επεξεργαστές, αλλά δεν είχαν κρυφή μνήμη και έτσι υστερούσαν πάρα πολλές επιδόσεις. Είχα και κάποια στιγμή και εγώ βέβαια ένα Cyrix επεξεργαστή, όταν θέλεις να αγοράσεις έναν υπολογιστή και δεν έχεις budget για να πάρεις ένα πολύ καλό επεξεργαστή, αναγκαστικά παίρνεις ένα χαμηλότερης ποιότητας επεξεργαστή. Οπότε Cyrix ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Για όσους ίσως γνωρίζουν από αυτοκίνητα, ήταν σαν τα Λάντα εκείνης της εποχής. Δηλαδή, αντί να πάρεις ένα Volkswagen, έπαιρνες ένα Λάντα που ήταν τα μισά χρήματα. Βέβαια, δεν είχε και τις ίδιες επιδόσεις. Έτσι, και τα Cyrix, οι επεξεργαστές Cyrix, είχαν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις. Και άλλες εταιρείες που βέβαια δεν τις θυμάμαι τώρα, παρουσίασαν κάποιες επεξεργαστές και πέθαναν γρήγορα, δηλαδή έβγαιναν για κάποια χρόνια, γιατί ήταν και ο αριθμός του τρανζίστορ λίγος, οπότε μπορούσαν να σχεδιάσουν, μικρός αριθμός, οπότε μπορούσαν πολύ να σχεδιάσουν επεξεργαστές. Στις μέρες μας βέβαια τώρα δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν μπορεί από το πουθενά να έρθει μια εταιρεία και να παρουσιάσει έναν επεξεργαστή, γιατί έχει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια τρανζίστορ, άρα είναι πολύ δύσκολο. Βλέπετε εδώ, Quant Core Intel Xeon, 820 εκατομμύρια τρανζίστορ. Θέλει μια μεγάλη επένδυση για να σχεδιάσει κάποιους επεξεργαστές στις μέρες μας. Και ασφαλώς αυτό συνεχίζεται με όλο και περισσότερα συστήματα, με όλο και πιο νέους και πιο σύγχρονους επεξεργαστές. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό το πόστερ κάπου εδώ πριν από το 2010 τελειώνει, στα 45 νανόμετρα, και ξέρετε στα πόσα νανόμετρα έχουμε φτάσει σήμερα. Αυτό δηλαδή θα είχε και άλλα βήματα και άλλους επεξεργαστές. Και να σας το δείξω, η Intel έχει φτάσει στα 10 νανόμετρα, όπου δείχνει σιγά σιγά από τα 45 που το είχαμε αφήσει, έφτασε 32, 22, 14, 10, και έχει βάλει στόχο τα 7, αλλά ακόμα δεν βγαίνει το 7. Δηλαδή εδώ και χρόνια προσπαθεί να βγάλει επεξεργαστές στα 7 νανόμετρα. Αυτό το μέγεθος που σας λέω είναι το μέγεθος του καναλιού του τρανζίστορ. Αυτό γιατί σας λέω 7 νανόμετρα, ίσως κάποιοι δεν το έχουν συνδυάσει έτσι. Δηλαδή είναι το πόσο μεγάλο είναι το τρανζίστορ, το κανάλι του τρανζίστορ. 7 νανόμετρα δεν το έχει καταφέρει ακόμα, είναι στα 10 νανόμετρα. Βλέπουμε βέβαια και το κόστος, ότι αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος για να μειωθεί αυτό το μέγεθος των τρανζίστορ. Κάποια στοιχεία σχετικά με τα τρανζίστορ. Αυτό είναι από φυλάδιο της Intel. Έχω βάλει πάντως εδώ η Samsung, η οποία, κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι, July, έχει ξεκινήσει να παράγει chip των 5 νανόμετρων. Δηλαδή το έχει καταφέρει η Samsung. Και αναφέρει ότι πηγαίνει στα 4 νανόμετρα, χρησιμοποιώντας βέβαια τα εργοστάσια της TSMC. Η Intel έχει δικά της εργοστάσια, στα δικά της ακόμα δεν το έχει καταφέρει αυτό και γι' αυτό έχει μείνει λίγο πίσω. Ενώ η AMD που συνεργάζεται με τη Samsung, όπως αναφέρει και κάποιος, έχει φτάσει η AMD βγάζει επεξεργαστές με 7 νανόμετρα, γιατί, ξέρετε, συνδέεται και με το κόστος, μάλλον και με τον συνεργάτη που έχει στην κατασκευή και τα εργοστάσια που έχεις και τι εξοπλισμό έχεις. Και μια επένδυση, κάποιος που έχει π.χ. 14 νανόμετρα, να το φτάσει στα 10 νανόμετρα, είναι μεγάλη επένδυση, ξέρετε, ή από τα 10 στα 7. Είναι αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια πρέπει να πληρωθούν για να αλλάξουν μηχανήματα, να αυξηθεί ακρίβεια και του καθεξής. Και βλέπετε λοιπόν εδώ η εταιρεία αυτή, 5 νανόμετρα, κοιτάξτε εδώ, invest, έκανε η εταιρεία αυτή μια επένδυση 13 εκατομμύρια αυτού του νομίσματος, δηλαδή 8 δισεκατομμύρια, αυτό σας είπε, είναι αρκετά δισεκατομμύρια. Με 8 δισεκατομμύρια λοιπόν επένδυσε για να φτάσει στα 5 νανόμετρα. Και με αυτά τα 5 νανόμετρα βγάζουν τους επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon, σε κινητά τηλέφωνα κυρίως, γιατί είναι όλοι αυτοί οι επεξεργαστές ARM.
είναι με Snapdragon, απλώς από κάτω έχουν επεξεργαστεί ARM που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα από την εκάστοτε εταιρεία με τα αντίστοιχα περιφερειακά. Samsung λοιπόν είναι μία από τις εταιρείες που κατασκευάζει τα δικά της chipset χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή ARM από τη Νότια Κορέα και ασφαλώς θέλει να μειώσει κι άλλο το μέγεθος, γιατί όσο πιο πολύ μειώνουμε το τρανζίστορ, τόσο καλύτερη ενεργειακή απόδοση έχουμε. Μπορούμε να έχουμε μπαταρία που να κρατάει πολύ περισσότερο το κινητό μας ή να έχουμε δυνατότητα να βάλουμε και άλλους πυρήνες και να αυξηθεί η απόδοση του ίδιου του συστήματος. Σε αντίθεση με την Intel που έχει μείνει στα 10 και έχει μείνει αρκετά πίσω αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, αυτό ήταν το Intel. Τώρα, σχετικά με το εργαστηριακό φυλάδιο που θα το δείτε αύριο, θα το δούμε αύριο στις 7 η ώρα. Καλό είναι να το έχετε διαβάσει πιο πριν. Βρίσκεται στο e-class, έχει και την επίλυσή του. Σας το έδειξα λοιπόν. Και υπάρχει και ένα αρχείο που αναφέρεται σε προτάσεις καλής συνεργασίας. Αυτό θέλω να το διαβάσετε προσεκτικά, που αναφέρει γενικές οδηγίες για τα μαθήματά μου. Για παράδειγμα, έχει τα sites. Τώρα, για τα διαζώσεις εργαστήρια, το schedule δεν χρειάζεται. Δεν θα γίνουν διαζώσεις σε αυτό το μάθημα. Για τις ώρες, για το βαθμολόγιο είναι το iGrade. Θα βάζουμε τη βαθμολογία εμείς. Μπορείτε να συνδέσετε και να βλέπετε τους βαθμούς που έχουν μπει και πρέπει να το ελέγχετε, ώστε σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος να μας το επισημαίνετε άμεσα. iExams 2, κάποια στιγμή θα έχουμε εξέταση. Βέβαια θα γίνει με το Safe Exam Browser η εξέταση. Θα σας δώσω το link όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Υπάρχει το site, το feedback, όπου μπορείτε να δίνετε ανώνυμα σχόλια και παρατηρήσεις για οτιδήποτε. iPresence, θα τοποθετηθούν οι παρουσίες σε αυτό το σημείο. Μπορείτε να δείτε λοιπόν αν έχουν μπει οι 6 υποχρεωτικές παρουσίες στις 6 εξετάσεις που θα έχουμε. Το iPolls θα το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη χρονιά, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο εργαλείο Polls του Zoom. Κατά διασήματα θα σας ανοίγω κάποιο poll, όπως αυτό που βλέπετε τώρα. Και μετά, δεν χρειάζεται να ψηφίσετε, end polling, θα το σταματάω και θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, σας άνοιξα προσωρινά το poll, να δείτε πώς είναι αυτή η λειτουργία και το έκλεισα μετά. Οπότε δεν χρειάζεται το site μου, αυτό ήταν στο αμφιθέατρο μόνο. Στο YouTube, στο κανάλι μου, MDASync, θα δείτε τις μαγνητοσκοπήσεις που υπάρχουν ήδη και συνεχώς ανεβαίνουν. Και αυτή η διάλεξη μόλις τώρα ολοκληρώθηκε θα ανέβει. iTasks για διαχείριση διπλωματικών, iLoan για εξοπλισμό αν κάποιος δανειστεί. Το βασικό site είναι το ARC. Το Zafora είναι φοιτητικός διακομιστής όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση, είναι ένα περιβάλλον Unix φλοιού εντολών. Δηλαδή, σας δίνει ένα τέτοιο φλοιό, όπως βλέπετε εδώ, για το Unix. Αυτό θα το κάνουμε στα λειτουργικά συστήματα. Όποιος επιλέξει την κατεύθυνση που υπάρχει, την κατεύθυνση υπολογιστών για τα λειτουργικά συστήματα, όποιος την επιλέξει θα έχει αυτό το μάθημα, λειτουργικά συστήματα. Σε RUWMGR, αποστολή πολύ μεγάλων αρχείων, το E-Class, MODIP είναι για την αξιολόγηση και ούτω καθεξής. Τώρα, απλώς για τα email, θα πρέπει να αναφέρετε πάντα την ταυτότητά σας, δηλαδή το όνομα και το εξάμεινο και το αριθμό μητρώου. Για παράδειγμα, μην μου στείλει κάποιος ένα email που να λέει from ECE, ας πούμε, 10.000 και να λέει έχω μια πορεία αν θα γίνει ένα έξτρα εργαστήριο ή όχι, γιατί άμα δεν μου πει ο άλλος ποιο όνομα θα λέει, είμαι ο τάδε φοιτητής στο τάδε εξάμεινο με αυτόν τον αριθμό μητρώου και θέλω να ρωτήσω αυτό. Για παράδειγμα, πρέπει να έχουμε ένα πλήρες affiliation. Εγώ προσωπικά βάζω πάντα την υπογραφή μου στο email ως signature email. Άρα λοιπόν το affiliation μου πάντα το γνωρίζει κάποιος, όπως και οι συνάδελφοί μου. Καλό είναι και εσείς να φτιάξετε, αν θέλετε, ένα signature που να επισυνάπτεται αυτόματα σε κάθε εξερχόμενο email, ώστε να αναγνωρίζει κάποιος άλλος ποιος είστε. Ελληνικοί χαρακτήρες, απλό κείμενο, plain text, όχι HTML, σωστή γραμματική σύνταξη, πάντα να έχετε θέμα, χωρίς θέμα είναι προβληματικά τα email και στοιχειώδης κανόνες σεβασμού.
Ας πούμε Greeklish μακριά. Όχι, δεν απαντάω σε Greeklish. Η ελληνική γλώσσα υποστηρίζεται πλήρως από κάθε πρόγραμμα αλληλογραφίας. Οπότε θα πρέπει να... ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οπότε θα πρέπει να την χρησιμοποιείτε. Και ούτω καθεξής. 5 εργάσιμες ημέρες είναι το όριο και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να απαντήσω, αλλά συνήθως απαντάω μέσα στην ίδια μέρα ή στην επόμενη, που σημαίνει ότι δεν πρέπει κάθε μία ώρα να μου στέλνετε ένα email αν θέλετε κάτι. Υπάρχει το τηλέφωνο που σας το έχω δώσει, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Πρέπει να κοιτάτε τα email τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Όχι, απαγορεύεται να έχετε μόνο με κεφαλαία γράμματα. Αν δεν απαντήσω, στείλατε μάλλον email από Gmail, Yahoo, Hotmail και όχι από το UWGR, που θα πρέπει από εκεί να στέλνετε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου, δηλώνοντας και την ιδιότητά σας ότι είστε φοιτητές του Πανεπιστημίου και δεν είστε κάποιοι άσχετοι από το ίντερνετ. Γιατί λαμβάνω και email από διάφορα άτομα. Άρα, εσείς ως φοιτητές να στείλετε από UWGR για να είστε και να δηλώνετε ότι είστε μέλη του ίδιου ιδρύματος. Είτε ότι είχατε γκρίκληση κεφαλαία, είτε ότι χάθηκαν. Αν θέλετε να στείλετε αρχεία, share UWGR, είναι ένα site του Πανεπιστημίου, είναι ένα site που ανεβάζετε κάτι και μετά κάνετε copy-paste στο δεσμό και μου στέλνετε το δεσμό. Το μάθημα η αρχιτεκτονική υπολογιστών έχει 5 ECTS, που σημαίνει ότι 5 ECTS 125 με 150 ώρες σαν εξάμηνο. Το εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες, 9,6, άρα από 9,6 έως 11,5 ώρες σαν εβδομάδα απαιτούνται για την πλήρη κατανόηση της ύλης, που συνήθως κατανοούμε ως εξής: 2 ώρες θεωρία, όπως τώρα, 2 ώρες στο εργαστήριο, π.χ. αύριο Τετάρτη, 7 με 9, προετοιμασία του εργαστηρίου. Καλό είναι να έχετε διαβάσει το εργαστήριο πιο πριν, να έχετε κάποιες απορίες και να τις συζητήσουμε. Και προετοιμασία για τη θεωρία, 1 με 2 ώρες, για να μπορέσετε να πάρετε μέρος στο quiz και στο lottery, iLottery, που θα σας δώσουν έξτρα βαθμολογίες σε περίπτωση που απαντήσετε σωστά σε ερωτήματα που θα θέσω. Σύνολο εβδομαδιαίας απασχόλησης, 9 με 12 ώρες. Άρα, οι φοιτητές που θα αφιερώσουν από 9 ώρες και πάνω την εβδομάδα στο μάθημά μου, εγγυώμαι ότι θα περάσουν άνετα το μάθημα. Δηλαδή, αν ασχοληθεί κάποιος, θα περάσει με απλά λόγια. Γι' αυτό σας δίνω τόσο πολύ υλικό. Σας δίνω στο e-class τα εργαστήρια, σας δίνω το θεωρητικό υπόβαθρο της διαλέξης θεωρίας, YouTube μαγνητοσκοπήσεις και επιλύσεις των ασκήσεων. Και προσπαθώ, όταν έχω ένα θέμα, εξετάσεων που δεν έχει τη λύση, να την ανεβάσω και αυτή στο YouTube, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα την ύλη. Είπαμε για το e-class, κοιτάτε τα email σας, χρονοθυρίδες για ραντεβού κτλ. Είπαμε, διαζώσεις δεν θα γίνει κάτι, οπότε δεν χρειάζεται να το κοιτάξουμε αυτό. Πηγαίνουμε για το quiz. Θα πάω τώρα στην διαφάνεια που αναφέρει για το quiz, επιπρόσθετο iQuiz. Στο τέλος του κάθε διάλεξη, στο τέλος του διόρου, θα υπάρξουν 10 με 15 ερωτήσεις. Πρέπει να έχετε κάνει login στο ARC, άρα πρέπει να έχετε κωδικούς username και password. Η συμμετοχή γίνεται ταυτόχρονα από συσκευές που έχουν οι χρήστες. Λάθος να απαντήσει επιδρούν αναλυτικά στους πόντους. Όσο πιο γρήγορα απαντήσει κάποιος και σωστά, τόσο περισσότερους πόντους κερδίζει. Οι τρεις πρώτοι λαμβάνουν μια επιπρόσθετη βαθμολογία. Πόσο? Ο πρώτος 0,75, ο δεύτερος 0,50 και ο τρίτος 0,25. Και μια φορά καθένας μπορεί να πάρει αυτά τα πόνους, άρα συνολικά μια μισή μονάδα. Και στην τελευταία εβδομάδα, τη 13η εβδομάδα, υπάρχει και τον Grand Quiz, όπου ένας που είναι ο πρώτος των πρώτων λαμβάνει συν ακόμα μια μισή μονάδα. Συνολικά δηλαδή τρεις μονάδες θα έχει λάβει κάποιος. Αυτό είναι το bonus και υπάρχει και το lottery. Κωδικούς του ARC εσείς θα κάνετε register για να τους πάρετε. Δεν χρειάζεται να σας στείλω εγώ. Δηλαδή, όταν πάτε να συνδεθείτε στο ARC, θα έχει κάπου επιλογή εγγραφή, register. Δεν σας δίνω εγώ κανένα κωδικό. Μόνοι σας κάνετε εγγραφή, μόνοι σας παίρνετε τους κωδικούς και μόνοι σας συνδέεστε. Άρα, μην περιμένετε να στείλω κάτι, δεν στέλνω. Εσείς κάνετε εγγραφή και τους παίρνετε αυτόματα. Λοιπόν, αυτό θα το δείτε με την ησυχία σας. Αναφέρει βασικά τα πάντα για τα μαθήματά μου. Κάποιος που θα τα διαβάσει εδώ θα καταλάβει πλήρως και για τις επαναληπτικές εξετάσεις και για
το iGrades και όλα τα συστήματα και γενικότερα την οργάνωση. Κάντε login εσείς ένα username με ό,τι θέλετε. Αρκεί βέβαια να μην είναι ευριστικό κτλ. Πρέπει να είναι ένα λογικό username. Κάντε εσείς, δίνετε ένα δικό σας username, ένα δικό σας password, το email και σας έρχεται ο κωδικός επιβεβαίωσης. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί το 2ωρο της διάλεξης. Είναι 3 ώρα, κανονικά έπρεπε και 5 λεπτά πιο πριν να το τελειώσω, αλλά δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με θέματα σχετικά με ιστορικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική υπολογιστών, ενώ αύριο 7 η ώρα έχουμε το προαιρετικό εργαστήριο στο ίδιο δωμάτιο, όποιος θέλει να συνδεθεί και να θέσει οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί ή απλώς να παρακολουθήσει θέματα σχετικά με τα εργαστηριακά φυλάδια 1 και 2. Το ARC δεν έχει κάποια παράξενη λειτουργία, κάνεις ένα register και αυτό μόνο, δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Έχει διάφορες δυνατότητες, αλλά εσείς προσπαθήσετε τουλάχιστον να μπορείτε να κάνετε login και όταν θα ξεκινήσει η επόμενη θεωρία σε μια εβδομάδα, να είστε ήδη login μέσα στο ARC με το check στο cookies, remember me, ώστε μόλις σας πω έχετε 30 δευτερόλεπτα να μπείτε στο quiz και θα σας δώσω τη διεύθυνση, να μπείτε εκείνη τη στιγμή στο quiz. Αν έχετε ήδη κάνει login, κατευθείαν θα σας πάει στη σελίδα του quiz. Άρα δεν είναι κάτι δύσκολο, απλώς να έχετε κωδικούς για το ARC. Αυτό μόνο πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το 2ωρο της διάλεξης. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά να έχουμε, με ασφάλεια, να πάνε όλα κατευχήν και να έχετε συμμετοχή στη θεωρία και στο εργαστήριο, ώστε να περάσετε με την πρώτη στις εξετάσεις Φεβρουαρίου αυτό το μάθημα. Δεν είναι δύσκολο μάθημα, εγώ το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάθημα, απλώς απαιτεί χρόνο και ενασχόληση με αυτά τα θέματα που θίγει. Είναι πάντως μάθημα κορμού, που σημαίνει ότι πρέπει να το πάρετε σοβαρά και όχι με ελαφρά την καρδία. Σας χαιρετώ λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο.